κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα 5η 8 Μαρτίου λοιπόν θα είμαστε μαζί για αυτό το 2ωρο για να δούμε όλες τις εξελίξεις. Βεβαίως οι ειδήσεις δεν είναι και τόσο καλές, καθώς το ένα μετά το άλλο ρεκόρ σπάει ενεργεία στη χώρα μας το 21%. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Ενώ οι πολίτες με την πρόσφατη έρευνα του ΙΟΔΕ που θα παρουσιάσουμε σήμερα για πρώτη φορά αναλυτικά στην εκπομπή εκδηλώνουν και εκφράζουν την ανησυχία τους ότι θα αυξηθεί και άλλο η ανεργία. Τώρα πάμε βεβαίως και στο PSI. 7 ώρες απομένουν. Θα δούμε όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις στο ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα και τη δική σας συμμετοχή. Twitter και Facebook πάντα στη διάθεσή σας προκειμένου να επικοινωνούμε. Γιατί αυτό είναι το βασικότερο. Λοιπόν, πάμε πρώτα όμως να δούμε τις βασικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στο 21% ανήλθε η ανεργία το Δεκέμβριο από 20,9% τον Νοέμβριο του 2011 και 14,8% το Δεκέμβριο του 2010. Ο αριθμός των ανέργων έφτασε το 1.033.000. Κατά 30% αυξήθηκαν τα λουκέτα σε καταστήματα στην αγορά της Αθήνας, του Αμαρουσίου, της Καλλιθέας, του Πειραιά και άλλων περιοχών, σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Απεσιόδοξοι σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας δηλώνουν 8 στους 10 Έλληνες σύμφωνα με το οικονομικό βαρόμετρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 9 στους 10 θεωρούν ότι τα προσωπικά οικονομικά τους δεν πρόκειται να φτιάξουν το επόμενο διάστημα. Περισσότερα από 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές του κράτους προς τρίτους, έναντι 6,65 δισεκατομμύρια ευρώ στο 11ο του 2011 και 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο 10ο του 2011. Μεγαλύτεροι οφειλέτες είναι το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων που χρωστά γύρω στο 1,200 δισεκατομμύρια και τα νοσοκομεία με 1,200 δις ευρώ. Στο 60% τώρα φτάνει μέχρι στιγμής η συμμετοχή στο PSI σύμφωνα με τον Bloomberg. Η διαδικασία πάει καλά και το ποσοστό συμμετοχής είναι πολύ υψηλό, όπως δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της ελληνικής κυβέρνησης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Ρύθμιση με την οποία ο φαρμακοποιός θα παραλαμβάνει βάζα με φάρμακα και στη συνέχεια θα δίνει στον ασθενή τον αριθμό των χαπιών που χρειάζεται, επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας, όπως γνωστοποίησε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Στην Κηφισιά και στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Μαρτίου από τις 11 το πρωί έως και τις 2 παρατέταρτο μετά το μεσημέρι η δράση του Sky και της Vodafone για την ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων καθώς και εξαρτημάτων. Αυτά λοιπόν θα δούμε για τις επόμενες 2 ώρες παρέα. Πάμε να δούμε τα βασικότερα θέματα ξεκινώντας από τον Νίκο Φιλιππίδη, όπου θα μας δώσει όλα τα ποσοστά για την ανεργία. Τι γίνεται βεβαίως και με τις κρατήσεις από τους λογαριασμούς των συμπολιτών μας, έτσι που έχουν οφειλές, αλλά και τι γίνεται με το PSI, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Τις ίδιες πληροφορίες όμως από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle θα μας δώσει στο ίδιο θέμα, μάλλον ο Σταμάτης ο Σημαίνιος, τι γίνεται με το PSI. Η Ιουλία Βελισσαράτου θα έρθουμε και σε σένα για τις δικές σου ειδήσεις. Οι ουρές για άλλη μέρα, μία μέρα και η ταλαιπωρία συνεχίζεται βεβαίως. Αλλά Νίκο, να ξεκινήσουμε με εσένα. Καθόλου καλά τα ποσοστά αύξηση της ανεργίας και βεβαίως τρομακτική είναι η αύξηση της ανεργίας στο 15-25, στο 50%. Ηλικιακά 15-25. Ναι, φτάνει στο 51% πλέον το ποσοστό της ανεργίας στους νέους ακριβώς, οι οποίοι βγαίνουν στην αγορά εργασίας αμέσως μετά το σχολείο. Δηλαδή δεν πηγαίνουν σε πανεπιστήμιο. Μιλάμε για ανειδίκευτο προσωπικό και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχουν δηλαδή θέσεις εργασίας ούτε καν για ανειδίκευτο προσωπικό στην ελληνική οικονομία. Συνολικά τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον Δεκέμβρη ανεβάζουν την ανεργία στο 21% από 20,9. Είναι μικρή, αλλά το 21 χτυπάει βαριά η αλήθεια στο στομάχι. Και 14,8% που ήταν το Δεκέμβριο του 2010. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι είναι οι άνεργοι και πόσοι οι απασχολούμενοι. Γιατί στη χώρα 11 εκατομμυρίων κατοίκων, οι απασχολούμενοι είναι μόλις 3.899.000, οι άνεργοι 1.033.000 και ο μη ενεργός πληθυσμός είναι περισσότερος από τους απασχολούμενους. Φτάνουν τα 4.424.000. Έχει ενδιαφέρον επίσης να πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα που αφορά ακριβώς, βλέπουμε τη μείωση των απασχολούμενων. Είναι σε μία χρονιά, Δεκέμβριος του 10 με Δεκέμβριος του 11 και βλέπουμε το εντυπωσιακή πτώση. Πρέπει να σου πω ότι από την αρχή
της κρίσης, δηλαδή από 1η-1η 2010 530.000 άνθρωποι έχουν προστεθεί στις λίστες που καταμετρά η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στις λίστες δηλαδή των ανέργων. Ηλικιακά τώρα, είπαμε για το 15-24 ότι είναι κοντά στο 50%, 25-34 είναι στο 28,7%, εξαιρετικά υψηλό. Μιλάμε για τους απόφοιτους πανεπιστημίου, είναι η ηλικία που βγαίνει κάποιος για δουλειά, για την πρώτη του δουλειά μετά το πανεπιστήμιο. Πέφτουν τα ποσοστά στο 35-44, αλλά είναι πολύ ψηλά, στο 18% στην πιο παραγωγική ηλικία θεωρητικά, 35-44, και βλέπουμε ότι είναι χαμηλή ανεργία στους ανθρώπους λίγο πριν τη συνταξιοδότησή τους, 55-64 ετών, στο 10,1%. Σε επίπεδο περιφερειών, ως συνήθως, οι περιοχές της Μακεδονίας έχουν τα υψηλότερα ποσοστά. Βλέπουμε Μακεδονία Θράκη 23,1, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρος 24,5, και βλέπουμε και το εντυπωσιακό ποσοστό πραγματικά στην Αττική, όπου διαβίει και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, 21,5%, πραγματικά εντυπωσιακό. Και είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό απηχή και το συνολικό ποσοστό, βλέπουμε, της χώρας σε νησιά και σε τουριστικές περιοχές, αδείξη περιοχές που έχουν εισοδήματα από την γεωργία, βλέπουμε τα ποσοστά είναι σχετικά χαμηλότερα της καταγεγραμμένης επίσημης ανεργίας. Νίκο, νομίζω ότι είναι αναμενόμενα τα ποσοστά, ιδιαίτερα από καρδιωτικά βεβαίως, αλλά αναμενόμενα, γιατί με όλα αυτά τα μέτρα, με την ύφεση, αλλά βεβαίως και με την έλλειψη ρευστού, κάπου ήταν αναμενόμενα. Το θέμα είναι πού θα σταματήσει αυτή η αύξηση και πώς. Αναμενόμενη, και μάλιστα θεωρείται βέβαιο ότι, δεδομένου ότι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος ήταν δύο μήνες αβεβαιότητας για την ελληνική οικονομία και τα οικονομικά, θεωρείται βέβαιο ότι όταν θα μπουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία θα ανεβάσουν την ανεργία ακόμα υψηλότερο. Πολύ πιθανό όταν θα μπουν για τα στοιχεία τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, τα μάθουμε κάποια στιγμή στους επόμενους δύο μήνες, τότε πραγματικά να δούμε 22, ίσως και λίγο παραπάνω της 100 ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας. Τώρα, Νίκα, να πάμε και στο έλλειμμα, το οποίο είναι στο 11,5% για το 2011. Ναι, μιλάμε για το ταμιακό καταρχήν έλλειμμα που είναι κοντά στα 24,5 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι στο 11,5% ακριβώς το έλλειμμα της χώρας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία που έδωσε στη Δημοσιογραφία του Υπουργείου Οικονομικών και τα χρέη προς τον ιδιωτικό τομέα, καθώς η αλήθεια είναι ότι μέσα στους τελευταίους μήνες κατάφερε το ελληνικό δημόσιο, και αυτό ήταν μάλλον από τα θετικά, από τις λίγες καλές ειδήσεις σήμερα, να μειώσει κατά 1 δις τις οφειλές του προς τον ιδιωτικό τομέα. Της μείωσε από τα 6.650.000.000 που ήταν περίπου στα 5.700.000.000, και πρέπει να σου πω ότι είναι οφειλές κυρίως τα εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, είναι οι οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους, είναι διάφορες οφειλές υπουργείων προς διάφορους προμηθευτές, είναι επίσης τα έργα τα μικρά των Δήμων, τα οποία επίσης οφείλονται σημαντικότατα ποσά. Και όλα αυτά συνθέτουν αυτό το πάρτι των 5,7 δις, τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι μνημονιακό στόχος, θα πληρωθούν από το δάνειο το οποίο προβλέπεται, από το ρευστό που θα πάρουμε από τη νέα δανειακή σύμβαση. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, που εδώ και ημέρες μας στέλνουν και πάρα πολλά μηνύματα στην εκπομπή τηλεθεατές μας. Τι θα γίνει με τις κατασχέσεις μισθών και συντάξεων από τραπεζικούς λογαριασμούς, αν θα υπάρξει κάποιο όριο, δώσε μας λίγο και κάποια χρηστικά, γιατί ο κόσμος ανησυχεί και υπάρχει μια σύγχυση γύρω από το τι θα γίνει, τι ποσοστό θα παρακρατείτε. Ο νόμος το δίνει τη δυνατότητα ούτως ή άλλως, όχι τώρα, από χρόνια. Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο εφαρμόζεται και στην πράξη. Η αλήθεια είναι λίγο άτσαλα, όχι με συγκεκριμένο όριο. Τώρα φαίνεται το όριο θα είναι τα 5.000 περίπου ευρώ, από εκεί θα παίρνουν δηλαδή, θα έχουν τη δυνατότητα για ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από τα 5.000 ευρώ. Θα έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στους λογαριασμούς των φορολογουμένων, και εφόσον έχουν πάνω από 1.000 ευρώ μέσα, για το ποσό που είναι πάνω από τα 1.000 ευρώ, θα παίρνουν μέχρι 25%, δεν μπορούν να παίρνουν πάνω από το 25%, επαναλαμβάνω, μέχρι από 1.000 ευρώ και πάνω. Τώρα, αλλά έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες καινούργιες που πρέπει να τις επεξεργαστούμε. Θα πρέπει να καταθέτουμε λοιπόν ηλεκτρονικά πλέον τις φορολογικές μας δηλώσεις από ποιο εισόδημα μισθωτών και πάνω. Μέχρι τώρα, πέρσι δηλαδή, οι φορολογικές δηλώσεις υπέβαλαν ηλεκτρονικά περίπου 2.700.000-2.800.000 φορολογούμενοι περίπου. Ο στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι φέτος να φτάσουμε στα 4 εκατομμύρια. Για να το κάνει αυτό, θα κάνει υποχρεωτικό τη δυνατότητα αυτή σε μεγαλύτερο αριθμό φορολογουμένων. Σκέφτομαι να βάλουν ένα όριο τα 15.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και να δώσουν τη δυνατότητα και να υποχρεώσουν πιο απλά, και για άλλους να στείλουν στις αγκαλιές των λογιστών, θα λέγαμε, ένα πολύ μεγάλο αριθμό, πάνω από 1.200.000
φορολογούμενους, μισθωτούς δηλαδή και συνταξιούχους. Γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες ούτως ή άλλως είναι υποχρεωτικό να υποβάλουν ηλεκτρονικά, το ίδιο και οι επιχειρήσεις. Άρα μιλάμε για μισθωτούς και κυρίως για συνταξιούχους. Ανθρώπους που δεν έχουν επαφή με την τεχνολογία, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν από μόνοι τους να χειριστούν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση και έχουν εισόδημα πάνω από 15.000 ευρώ, πάνω δηλαδή από, από τη μέση ελληνική σύνταξη, παίρνουν υψηλότερες συντάξεις. Αυτοί θα υποστούν την ταλαιπωρία να προσφύγουν και βέβαια το κόστος να προσφύγουν σε λογιστή για να μπορέσουν να υποβάλουν τη φετινή φορολογική τους δήλωση. Θα τα δούμε και αναλυτικά τις επόμενες ημέρες με τη βοήθεια των φοροτεχνικών εδώ στην εκπομπή και θα απαντήσουμε σε όλα σας τα ερωτήματα. Όμως να πάμε τώρα στο κρίσιμο θέμα της ημέρας. Έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο. 7 ώρες απομένουν στην ουσία για την ολοκλήρωση του PSI. Είμαστε κοντά σε ένα ασφαλές ποσοστό, Νίκο. Έτσι φαίνεται. Φαίνεται επειδή κυκλοφορούν διάφορα ποσοστά και πρέπει να διευκρινίσουμε ακριβώς τι μετράμε κάθε φορά και επί ποιου συνολικού ποσού υπολογίζουμε το ποσοστό. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το συνολικό προσκούρεμα ποσό ήταν 206 και είναι 206 δις ευρώ. Αυτό που κουρεύεται αυτή τη βδομάδα είναι τα ομόλογα τα οποία τελούν και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και είναι 177 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχουν συγκεντρωθεί θετικές ανταποκρίσεις ιδιωτών πιστωτών πάνω από 140 δισεκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει κοντά στο 80% στο κούρεμα των 177, δηλαδή των ελληνικού δικαίου ομολόγων, και στο 70% επί του συνόλου του ποσού που θα κουρευτεί, γιατί υπάρχουν και ομόλογα, τα έχουμε πει, που θα κουρευτούν μέσα στον Απρίλιο και διέπονται από δίκαιο άλλων χωρών όπως το Βρετανικό, το Ελβετικό, ακόμα και το Ιαπωνέζικο. Νίκο Φιλιππίδη, να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε στις δικές σου πληροφορίες. Σταμάτη, καλό σου απόγευμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ποιο είναι το κλίμα συνολικότερα από τη Γερμανία? Συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και πιέσεις έχουμε προς τους ιδιώτες πιστωτές να συμμετάσχουν στο εθελοντικό κούρεμα του ελληνικού χρέους, και αυτές ακριβώς έρχονται και από τις Βρυξέλλες και από το Βερολίνο. Και σήμερα ο γερμανικός τύπος είναι γεμάτος από σχόλια και αναλύσεις και εκτιμήσεις που θέλουν τουλάχιστον μέχρι στιγμής τη συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 60%. Η ανησυχία ωστόσο είναι αισθητή και είναι ενδεικτική άλλωστε στους τίτλους των εφημερίδων: Ελλάδα, ελπίδα και ανησυχία, εξαναγκασμός στο εθελοντικό κούρεμα, η Ελλάδα αγωνιά για το χρυσό κούρεμα. Είναι μερικοί από τους τίτλους που έχουν σήμερα τα σχετικά δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο. Τώρα, ο γερμανικός κρατικός τραπεζικός όμιλος KfW, η αναπτυξιακή αυτή τράπεζα της Γερμανίας, η κρατική, φοβάται ότι μέχρι το βράδυ μπορεί να μην συμμετάσχουν αρκετοί ιδιώτες πιστωτές εθελοντικά στο κούρεμα του χρέους. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας, ο κύριος Ούλριχ Σρόντερ, χθες οικονομικούς συντάκτες. Από την άλλη πλευρά, η Κομισιόν εκφράζει για άλλη μια φορά την αισιοδοξία της ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κύριος Ρεν, κάλεσε το βράδυ τους ομολογιούχους να συμμετάσχουν στο κούρεμα, επισημένοντας μάλιστα ότι οι όροι της ανταλλαγής είναι προς το συμφέρον τους και ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να υπάρξει καλύτερη προσφορά, και βεβαίως πως η όποια εναλλακτική επιλογή θα είναι η χειρότερη. Σύμφωνα με τον κύριο Ρεν Νέβα, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουν όλοι οι επενδυτές πως η Ευρώπη έχει καταβάλει τη σημαντικότερη δυνατή προσπάθεια, δεσμεύοντας τους μέγιστους πόλους για τη στήριξη της Ελλάδας, και πως η πλήρη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσει το ελληνικό πρόγραμμα. Μάλιστα, ο κύριος Ρεν είπε χαρακτηριστικά: ενθαρρύνω όλους τους επενδυτές να συμμετάσχουν εθελοντικά. Και βεβαίως η δήλωση Σόιμπλε που συζητιέται από χτες, ότι ναι, είχα συζητήσει με τον Έλληνα ομόλογό μου για πιθανή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Ναι, ήταν μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Εκεί ο κύριος Σόιμπλε στην ουσία απέρριψε τις κατηγορίες που θέλουν το Βερολίνο να έχει τηρήσει σκληρή στάση εναντί της Αθήνας στην κρίση χρέους. Το αντίθετο είπε, συνέβη, η Γερμανία επέδειξε αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μια ομάδα φοιτητών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τα μέτρα λιτότητας που επέβαλαν στην Ελλάδα οι δανειστές της. Και εκεί ο κύριος Σόιμπλε χαρακτήρισε αστείους τους υπαινιγμούς, σύμφωνα με τους οποίους η Γερμανία ήθελε να τιμωρήσει την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν είπε ο κύριος Σόιμπλε ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν εκείνη που ήταν διατεθειμένη να κάνει τα πάντα προκειμένου να παραμείνει η χώρα στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό, είχαν λάβει η χώρα ανοιχτές συζητήσεις με τον Έλληνα ομολογό του, στο πλαίσιο των οποίων εκεί συζητήθηκε και
η προοπτική εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Σταμάτη, να σε ευχαριστήσουμε και θα μείνουμε στο ίδιο θέμα, πηγαίνοντας στην Ιουλία Βελισσαράτου για να δούμε τις αντιδράσεις. Οι φοιτητές αυτοί λοιπόν που αντέδρασαν, Ιουλία, έβαλαν τις μάσκες των pigs, όπως μας αποκαλούν κάποιοι, αυτές τέσσερις χώρες, μάσκες γουρουνιών για να αντιδράσουν στο Σόιμπλε. Μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, μιλώντας, όπως είπε και ο Σταμάτης Ασημένιος, στο Ινστιτούτο το Ευρωπαϊκό της Φλωρεντίας, όταν κάποιοι φοιτητές φόρασαν μάσκα γουρουνιών και από κάτω γιουχάιζαν ή έλεγαν ή εκδήλωναν κάποιες φραστικές επιθέσεις. Δεν το κατάλαβε στην αρχή ο κύριος Σόιμπλε αυτό και ζήτησε εξηγήσεις γιατί σημαίνει pigs. Ουσιαστικά είναι από τα αρχικά. Βλέπουμε και τη φωτογραφία την σχετική. Βλέπουμε ότι κάθονται αρκετοί μέσα στο ακροατήριο με αυτές τις μάσκες. Είναι ακριβώς από στα αγγλικά η λέξη Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain. Έτσι σχηματίζεται η λέξη στα αγγλικά. Mm-hmm. Που είναι ουσιαστικά όλες αυτές οι χώρες που ήταν οι πιο ευάλωτες στην κρίση του ευρώ. Μόλις λοιπόν κατάλαβε τι συμβαίνει, αμέσως εκνευρίστηκε και είπε: δεν μου αρέσει η λέξη pigs, επειδή μάλλον μπορεί να σχετιστεί με δυσάρεστα πράγματα. Ποιοι είναι αυτοί οι pigs? Και έτσι κάπως τελείωσε αυτή η εκδήλωση με έτσι μια γλυκόπικρη αίσθηση, μπορούμε να πούμε. Όπως παρατήρησαν πολλοί, ο κύριος Σόιμπλε προσπάθησε να ουσιαστικά να δικαιολογήσει τη στάση της Γερμανίας απέναντι στην κρίση και επέριψε εξ ολοκλήρου την ευθύνη στην Ελλάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όλοι γνωρίζουν ότι οι πραγματικές αιτίες των προβλημάτων της Ελλάδας και των Ελλήνων προέρχονται μόνο από τη χώρα και την ελληνική κοινωνία και όχι από το εξωτερικό. Βέβαια, δεν χρειαζόταν αναφερόμενη στη δήλωσή του με την οποία συζητήσαμε ότι είχε συζητήσει και αυτός με τη σειρά του για πιθανή έξοδο της Ελλάδας. Το έχουμε μπεδώσει για τα καλά, τη στάση του εν μέρη. Λοιπόν, Ιουλία Βελισσαράτου, να σε ευχαριστήσουμε. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας καθημερινότητας. Πολλές φορές εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή έχουμε μιλήσει για τα λουκέτα. Άλλη μια έρευνα της ΕΣΕ, την οποία θα μας παρουσιάσει τώρα ο Νίκος Υποφάντης, θα τον καλέσουμε κοντά μας για να δούμε και το χάρτη. Τι γίνεται λοιπόν, σε ποιες περιοχές της Αττικής και όλη τη Ελλάδα, λοιπόν, αυξάνονται τα λουκέτα. Νίκο, καλώς το απόγευμα. Ναι, είναι η έρευνα του Ινστιτούτου Επιχειρήσεων της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, πάρα πολύ σοβαρή, η οποία καταγράφει από το 2011 το Μάρτιο μέχρι και το Μάρτιο του 2012, αυτό που διανύουμε, μία αύξηση στα κλειστά καταστήματα για τις αγορές της Αθήνας στο 30%. Είναι τελείως απογοητευτικά τα στοιχεία, γιατί σε αυτή την πολύ γεμάτη έρευνα βλέπουμε τα ρεκόρ τα οποία γίνονται κυρίως στο κέντρο. Αυξήθηκαν κατά 42% τα κλειστά σημεία. Πλέον λειτουργούν μόνο 3 στις 5 επιχειρήσεις που γνωρίζαμε πριν από ένα χρόνο. Στη Χαραλιά του Τρικούπη περίπου 35%. Και βεβαίως αυτό συντελεί και στην αύξηση της ανεργίας, την οποία είδαμε σήμερα τα ποσοστά, τα τρομακτικά αυτά, στο 21,5% η ανεργία στο σύνολο του πληθυσμού. Χωρίς να καταγράφονται ακόμα επίσημα με τους βασικούς δείκτες, οι αυτοαπασχολούμενοι έμποροι, οι οποίοι κατεβάζουν λουκέτο, βάζουν λουκέτο, κατεβάζουν το ρολό τους, ή οι εργοδότες, γιατί είναι και πολλοί εργοδότες που απασχολούν 1, 2, 3 άτομα προσωπικό ή παραπάνω άτομα στα καταστήματά τους, οι οποίοι δεν φαίνονται πουθενά. Φαίνονται μόνο οι εργαζόμενοι, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στους δείκτες της ανεργίας. Συνεχίζοντας, λοιπόν, Μανώλη Μπανάκη βλέπουμε εδώ από το κέντρο. Και άλλες περιοχές από το κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πτώσει στο Κολωνάκι, στην Καλυθέα, το Μαρούσι. Βλέπουμε τι έχει γίνει στον Πειραιά. Νοταράς, Πειραιάς, ένας βασικός εμπορικός δρόμος του Πειραιά. Έχουμε μια αύξηση των λουκέτων κατά 44%, όπως και τη Γούναρη κατά 40%. Σχεδόν 1 στα 2 είναι αυτό, είναι τρομακτικό. Σχεδόν το ποσοστό, φτάνουμε Νίκο, το 1 στα 2 ακριβώς. 1 στα 3 στο κέντρο της Αθήνας, 1 στα 2 στα 5 καλύτερα, να μπορέσουμε να μπούμε για τη Γούναρη τουλάχιστον σε αυτό που είχαμε. Για να τα δούμε και λίγο έτσι συγκριτικά σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 και τα τελευταία μας στοιχεία τώρα το Μάρτιο του 2012. Η έρευνα του Ινστιτούτου είναι διαχρονική. Εκτίμηση του. Όχι εκτίμηση, είναι έρευνα πραγματική σε πραγματικά σημεία. Βλέπει τα σημεία τα οποία κλείνουν σε βασικούς εμπορικούς δρόμους. Σήμερα, η μεταβολή στο κέντρο της Αθήνας είναι κατά 27%, στην Καλυθέα 35%, 58% στην Αιωνία και η αγορά πραγματικά σχεδόν έχει κλείσει και ο Πειραιάς κατά 55%. Βλέπετε τα πόσο δραματικά είναι αυτά τα στοιχεία. Στη Νέα Ιωνία είναι ακόμα πιο μεγάλα τα ποσοστά, Νίκο. Μιλώντας με εμπόρους και επιγραμματικά, αν μπορείς να μας δώσεις, τα προβλήματα είναι η υπερφορολόγηση, είναι το τέλος, το χαράτσι της ΔΕΗ. Βεβαίως, είναι τα ενοίκια που δεν πέφτουνε. Η πρώτα είναι η οικονομική κρίση. Δεύτερον, η τεράστια φορολόγηση, η έλλειψη ρευστότητας. Στο κέντρο της Αθήνας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η εγκληματικότητα. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και βεβαίως, όταν θα κλείσει μια μεγάλη επιχείρηση, στην οποία δίπλα έχουν στηθεί δορυφόροι 3-4 μικρότερες επιχειρήσεις, τότε αυτό θα έχει αποτέλεσμα στο να κλείσουν και οι υπόλοιποι. Ερημώνουν ολόκληροι δρόμοι. Εδώ βλέπουμε το δίκτυο επιβίωσης του εμπορίου στην Αθήνα.
Βλέπετε αυτό το δίκτυο διαχρονικά από τον Αύγουστο του 2010 που το μετράει το Ινστιτούτο Επιχειρήσεων της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου μέχρι το Μάρτιο του 2012, πόσο χαμηλά έχει φτάσει. Υπάρχει αντίστοιχη έρευνα, αντίστοιχος χάρτης, αντίστοιχο στατιστικό και για τον Πειραιά που είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αν αυτή η ρευστότητα την οποία αναμένουν οι μικρομεσαίοι, Νίκο, θα βοηθήσει, θα τονώσει και θα πάει κατευθείαν στα δικά τους τα συρτάρια. Ζητούν ένα πολύ απλό πράγμα. Δεν ζητούν ανάπτυξη πλέον. Ζητούν κεφάλαια κίνησης προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Δηλαδή, θα πρέπει το ΕΣΠΑ το οποίο έχει σχεδιαστεί το 2006 να αλλάξει τελείως μορφή και αντί για ανάπτυξη να μιλάει για επιβίωση. Δηλαδή, κεφάλαια κίνησης προκειμένου να επιβιώσουν για τα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια και να αρχίσουν σιγά σιγά από μόνες τους να στέκονται στα πόδια τους και να επιβιώσουν. Ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Νίκο Υποφάντιας, ελπίσουμε να γίνει κάτι, γιατί πραγματικά είναι ανησυχητικά τα στοιχεία. Θα σε βρούμε και συνέχεια της εκπομπής και για την αύξηση της τιμής της βενζίνης, αλλά και για ευρώ. Το αρνητικό κλίμα, το οικονομικό αρνητικό κλίμα, η ψυχολογία των πολιτών. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Να πάμε τώρα αλλάζοντας θέμα στην Ρόδο και να βρούμε την συνάδελφο, δημοσιογράφο, την Νία Αβδελή, δημοσιογράφο στο TV4, το Δεκανήσου. Καλό σας απόγευμα για αυτήν την επεισοδιακή παρέλαση στην Ρόδο, για το παρασκήνιο και για το πού βρισκόμαστε τώρα, μετά και τις συλλήψεις. Καλησπέρα. Λοιπόν, με αντιδράσεις και επεισόδια και χωρίς πολιτικούς στην εξέδρα των επισήμων, ολοκληρώθηκε στη Ρόδο χθες η παρέλαση μάλλον για την 64η επέτειο της εσωμάτωσης της Δωδεκανήσου. Πιο συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά την έναρξη της παρέλασης, ομάδα πολιτών, και το τονίζω ομάδα πολιτών, αφού έριξαν τα προστατευτικά κυκλειδώματα, επιτέθηκαν κυρίως στους εκπροσώπους των κομμάτων και τους πολιτικούς με αυγά, γιαούρτια, καφέδες, μπουκάλια από νερό, ομπρέλες, καρέκλες και ό,τι τέλος πάντων έβρισκαν μπροστά τους ή κρατούσαν στα χέρια τους. Στη συνέχεια, οι πολιτικοί με τη βοήθεια των αστυνομικών στην κυριολεξία φυγαδεύτηκαν στο κτίριο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, όπου και παρέμειναν εκεί αποκλεισμένοι για αρκετή ώρα, αφού ο κόσμος βρισκόταν στις εισόδους του κτιρίου και δεν τους άφηνε να βγουν. Η παρέλαση διακόπηκε για αρκετή ώρα, ώστε τελικά με την παρέμβαση των οικονομωτέρων συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε μένοντας πλέον στην εξέδρα εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας και της Εκκλησίας. Ό,τι δηλαδή είχε συμβεί και εδώ στη Ρόδο 28η. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων αυτών, να πούμε ότι τραυματίστηκαν δύο άτομα και πρόκειται για έναν στρατονόμο και έναν αστυνομικό. Και πρέπει να σας πούμε ότι συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα. Οι 8 βρέθηκαν ελεύθεροι και οι δύο αναμένουν να προσευχθούν στον εισαγγελέα για να μάθουμε την περαιτέρω εξέλιξη που θα έχουν πάνω σε αυτό. Και όταν έχουμε νεότερα θα μιλήσουμε και πάλι. Νία Αβδελή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα στον Δημήτρη Καραστεφανή. Θα δούμε τι γινόταν, Δημήτρη, καλώς απόγευμα και με τον ιερέα που ασελγούσε, προχωρούσε σε ασέλγια. Αλλά να πάμε πρώτα σε μια ληστεία που έγινε είδηση τη τελευταία στιγμή με ασπίδα δύο γυναίκες. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, δύο άτομα εισέβαλαν σε τράπεζα στους Αγίους Θεοδόρους, όπου με την απειλή των όπλων άρπαξαν χρήματα. Όμως πήραν και δύο γυναίκες, πιθανότατα υπαλλήλους της τράπεζας, επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο προκειμένου να τους έχουν ως ασπίδα σε περίπτωση που έρθουν τέτα-τέτ με αστυνομικούς. Το αυτοκίνητο βρέθηκε πριν από λίγα λεπτά να φλέγεται, γιατί του έβαλαν φωτιά κοντά στις γραμμές του προαστιακού, περίπου 3 με 4 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου έγινε ληστεία στην τράπεζα. Δίπλα ακριβώς ήταν οι γυναίκες σε κατάσταση σοκ, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς, είναι καλά στην υγεία τους, ενώ αυτήν την ώρα φαίνεται ότι οι δράστες έφυγαν με άλλο αυτοκίνητο που είχαν τοποθετήσει, είχαν σταθμεύσει από την άλλη πλευρά των γραμμών, έτσι ώστε να μην μπορούν οι αστυνομικοί με κανένα τρόπο να τους πλησιάσουν παρά μόνο πεζοί. Και έτσι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας, γιγαντιαία επιχείρηση, προκειμένου να τους εντοπίσει αν έχουν φύγει τώρα, δεν ξέρει κανείς αν έχουν φύγει προς την Αθήνα ή προς την Κόρινθο. Πάντως μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχουν εντοπιστεί. Ας ελπίσουμε να εντοπιστούν άμεσα, γρήγορα και να είναι και καλά στην υγεία τους. Λοιπόν, τώρα Δημήτρη, να πάμε σε αυτή την υπόθεση του ιερέα που αντιμετωπίζει την κατηγορία της ασελγίας σε ανηλικούς. Λοιπόν, ο άνδρας αυτός συνελήφθη χθες αργά το βράδυ μετά από καταγγελίες. Να σας πω ότι το ένα το παιδί είναι 14, το δεύτερο 10 ετών και υπάρχει και ένα τρίτο παιδί με διανοητική στέρηση. Αυτό το κατήγγειλαν οι γονείς στην αστυνομία, όπου και ο ιερέας συνελήφθη, ο αρχιμανδρίτης. Όταν έψαξαν στο σπίτι του, βρήκαν στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή παιδικό, σκληρό παιδικό υλικό, παιδικής πορνογραφίας, ομοφιλοφιλικό υλικό, ενώ από ό,τι φαίνεται είχε καταχραστεί και 6.500 ευρώ από το φιλόπτωχο ταμείο. Βέβαια, ο ιερέας αρνείται τα πάντα και όλα θα οδηγηθούν βέβαια στην δικαιοσύνη. Τώρα, τι είχες, Γιάννη, που λένε τι είχα πάντα. Δεύτερη εβδομάδα είναι δεύτερη φορά που το χρησιμοποιώ αυτή την εβδομάδα. Αλλά μονίμως ή θα έχουμε ένα μπαλάκι ευθυνών ή θα έχουμε αιχμές
Για παράδειγμα, αυτή τη φορά παπουτσί κατά Χρυσοχοΐδη. Λοιπόν, ο κύριος Παπουτσί σήμερα κατά τη διάρκεια παράδοση παραλαβής του Υπουργείου είπε ότι εγώ όταν έφυγα πριν από 18 μήνες είχα αφήσει 2.000 αστυνομικούς της ομάδας Δίας να κυκλοφορούν στους δρόμους. Χθες ενημερώθηκα και έμαθα ότι μόλις 1.300 και 600 περίπου μοτοσυκλέτες είναι σε λειτουργία και όπως είπε, από αύριο άλλοι 1.800 αστυνομικοί θα βρίσκονται στον δρόμο. Τώρα που θα βρεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν θα είναι πεζές ή υποχούμενες περιπολίες, αυτό θα το αποφασίσει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Πάντως άφησε εχμές προς τον προκάτοχό του και θα δούμε τι από όλα θα υλοποιηθεί. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όπως πολύ καλά είπες, να δούμε τι από όλα θα υλοποιηθεί. Θέλετε να πάμε τώρα σε μια ευχάριστη είδηση. Βρίσκοντας τον Κώστα Αλατζά, τι έγινε λοιπόν, Κώστα, μέσα σε ένα σούπερ πούμα? Κάτι διαφορετικό, κάτι ως αναμενόμενο. Γεννητούρια, διαφορετικό αλλά ευχάριστο όπως είπες. Γεννητούρια σε στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Super Puma. Είχαμε σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, μια 33χρονη έγκυος γυναίκα, κατά τη διάρκεια αεροδιακομιδής, γέννησε σε ύψος 2.000 ποδών εντός του στρατιωτικού ελικοπτέρου. Στις 5.30 ώρα το πρωί η πολεμική αεροπορία δέχθηκε μία κλήση για την αεροδιακομιδή της γυναίκας από το νησί Σύφνος στην Αθήνα, στην Ελευσίνα. Προσγειώθηκε στη Σύφνο το ελικόπτερο, παρέλαβε συνοδεία γιατρού του ΕΚΑΒ την γυναίκα και ενώ ο προορισμός τους ήταν για την Αθήνα, την έπιασαν εντονότατη πόνη με αποτέλεσμα ο χειριστής του ελικοπτέρου να αλλάξει πορεία αλλά κατευθυνθεί προς το νοσοκομείο της Σύρου και 8 περίπου μίλια πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο στην Σύρο, η γυναίκα γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι. Δεν έχουμε πληροφορηθεί ακόμα το βάρος και τις διαστάσεις του παιδιού, δεν έχει νομίζω ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το παιδί γεννήθηκε και είναι καλά στην υγεία του και μάλιστα ο νονός του παιδιού, μάλιστα, ο ανάδοχος, θα είναι ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όποτε συμβαίνουν, σπανίως, όπως επεσήμανες ορθώς νωρίτερα. Πάρα πολύ ωραίο. Μας άρεσε αυτή η είδηση. Να μας ζήσει. Να μας ζήσει, λοιπόν. Κώστα Αλατζά, σε ευχαριστούμε πολύ και κάτι διαφορετικό, έτσι να χαμογελάμε και λίγο, γιατί τώρα θα μας φύγει πάλι το χαμόγελο από τα χείλη. Θα βρούμε την Πινελόπη Γκάλιου, καθώς, Πινελόπη, καλό σου απόγευμα. Καλό χρεοκοπημένα πολύ τα δύο κόμματα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, έτσι, που από τη μία υποστηρίζουν ότι θα διασώσουν εμάς και θα βάλουν σε μια τάξη τα οικονομικά μας, αλλά τα δικά τους δεν φαίνεται να τα έχουν βάλει σε τάξη και πιέζουν για να πάρουν και χρήματα. Εδώ κολλάει το Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει. Τα δύο μεγάλα κόμματα είναι χρεοκοπημένα και τα δύο μεγάλα κόμματα κατέθεσαν μία τροπολογία προκειμένου ακριβώς να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τις τράπεζες. Οι γραμματείς των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ο Μιχάλης Καρχημάκης και ο Ανδρέας Λικουρέτζος, κατέθεσαν μία τροπολογία λοιπόν εδώ στη Βουλή που προτείνει ουσιαστικά ρύθμιση των χρεών τους και πιο συγκεκριμένα προτείνουν η αποπληρωμή των δανείων των κομμάτων που έχουν συναφθεί μέχρι τις 31 Δοδεκάτου του 2011 να γίνει με σταθερό επιτόκιο 4% σε ετήσιες δόσεις και αφού παρακαλώ διαγραφούν τυχόν ανεξόφλητη τόκη. Επίσης προτείνουν αναδρομικά από την 1η-1η του 2012 να απαγορεύεται στα κόμματα να εκχωρούν για την εξόφληση των δανείων τους ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν από το κράτος. Ειδικά τώρα για τα οφειλόμενα και μη καταβληθέντα ποσά από το κράτος, από την ετήσια τακτική χρηματοδότηση για το έτος 2011, προτείνεται σε κάθε τράπεζα να καταβάλλονται μόνο τα οφειλόμενα ποσά τόκων μέχρι την 31η Δοδεκάτου του 2011 και τα υπόλοιπα ποσά της κρατικής χρηματοδότησης να καταβάλλονται στα αντίστοιχα κόμματα, Εύα. Τι να πει τώρα κανείς, θα το συζητήσουμε, θα ζητάμε και τη δική σας γνώμη, τα σχόλιά σας, Twitter και Facebook, σε λίγο, σε πολύ λίγο με τους καλεσμένους μας, αφού πρώτα η Πινελόπη Γκάλιου μας πήγε για ένα σχέδιο το οποίο επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας για χορήγηση χήμα φαρμάκων. Τι ακριβώς, περί τίνος πρόκειται, Πινελόπη? Σε ελεύθερη μετάφραση το χήμα, αλλά ουσιαστικά αυτό πρόκειται. Να σας πω ότι σήμερα ο Ανδρέας Λοβέρδος ενημέρωσε τις Επιτροπές Περιβάλλοντος και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με τη λεγόμενη ανακύκλωση των φαρμάκων, πώς δηλαδή διαχειρίζονται από το κράτος τα φάρμακα που περισσεύουν σε όλους εμάς στο σπίτι και τα πάμε σε αντίστοιχους κάδους των φαρμακείων. Ο κύριος Λοβέρδος αναφέρθηκε και στην υπερσυνταγογράφηση και ακριβώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο προτείνει μία ρύθμιση την οποία όπως είπε μάλιστα θα καταρτήσει ο ίδιος ως το επόμενος υπουργός μετά τις εκλογές να τη βρει έτοιμη ώστε οι φαρμακοποιοί να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται σε βάζα, ουσιαστικά δηλαδή χήμα φάρμακα, φαρμακευτικά σκευάσματα και
και αντίστοιχα να χορηγούν στους ασθενείς όσα ακριβώς χρειάζονται και όχι κουτιά, εκ των οποίων τα μισά χάπια μπορεί να πετιώνται. Αυτό που συμβαίνει και στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, αλλά θα μείνουμε σε αυτό το θέμα της, που μας έδωσε μόλις τώρα η Πινελόπη Γκάλιου. Εκτός από πολιτική χρεοκοπία, έχουμε και οικονομική χρεοκοπία των κομμάτων. Καλωσορίζοντα Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ένα τικ μόνο ως παρένθεση. Είδαμε το Super Puma να τονίσουμε ότι στο πρόσφατο κύμα κακοκαιρία στα Βαλκάνια, θυμάσαι όλες αυτές τις τρομερές εικόνες που βλέπαμε, ένα Super Puma της πολεμικής αεροπορίας μετά από αίτημα της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου έκανε καταπληκτικές επιχειρήσεις στο Μαυροβούνιο, εντυπωσίασε και έβγαλε από δύσκολη θέση πάρα πολύ κόσμο. Κάτι λειτουργεί σε αυτή τη χώρα παρά τις δύσκολες συνθήκες. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αθλητικό ποδοσφαιρικό όμιλο Ελλήνων Λευκωσίας. Χτες το βράδυ 4-3 τη Λιόν στα πέναλτι. Προσοχή, από Ελλήνων Λευκωσίας. Μια ελληνική ομάδα στους 8 Champions League. Θα τα δούμε και στη συνέχεια και καλά αυτά. Πράγματα. Συμβαίνουν και καλά πράγματα βεβαίως. Αλλιώς θα το είχαμε χάσει τελείως το κουράγιο μας. Καλωσορίζοντας τον Γιάννη Ρουμπάτη, συνάδελφο δημοσιογράφος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Και τον κύριο Δημήτρη Γιαννέλη, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν. Έχουν έρθει ήδη πάρα πολλά σχόλια στο Twitter και στο Facebook για τα κόμματα. Τα κόμματα αυτά, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρουμε τι θα προκύψει βεβαίως μετά τις εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις έτσι δείχνουν κάποια πρώτα δείγματα, θα κληθούν να μας βγάλουν από την ακαταστασία, την οικονομική, να το πω έτσι πολύ απλά. Όταν δεν μπορούν τα του οίκου τους να συμμαζέψουν, Γιάννη Ρουμπάτη, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συμμαζέψουν τα οικονομικά μιας ολόκληρης χώρας? Ίσως οι δύο αυτοί που κατέθεσαν την τροπολογία, ο κ. Λικουρέτζος και ο κ. Καρχημάκης, θα φροντίσουν να καταθέσουν ανάλογες τροπολογίες για τα δικά μου στεγαστικά δάνεια και των άλλων Ελλήνων. Γιατί έχω κι εγώ κάτι δάνεια τα οποία προβληματίζομαι πώς θα τα πληρώσω. Ίσως θα με βοηθήσουν να κάνω κι εγώ κι άλλοι συνέλληνες αυτό που έκαναν αυτοί. Κύριε Γιαννέλη. Νομίζω ότι το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, ελληνική οικονομία θα έλεγα, είναι περισσότερο πολιτικό παρά οικονομικό. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι αυτοί, η πολιτική μας τουλάχιστον της τελευταίας γενιάς, της τελευταίας κοπής, έχουν αυτό που λέω license to steal. Υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, υπάρχει ασυλία, συνεπώς πραγματικά έχουν ένα license to steal. Παραφράζεται δηλαδή παλαιά ταινία του James Bond. Ακριβώς. Με τη στόρημα του Ian Fleming. Δηλαδή, αντί για άδεια να σκοτώνει, άδεια να κλέβει. Ναι. Αυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι κάποιος ο οποίος θα, δηλαδή ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος υπάρχει τόσα πολλά χρόνια και δεν προτιθέμεθα να έχουμε αναθεωρητική βουλή για να τον αλλάξουμε ούτε αυτή τη φορά, ούτε δεν ξέρω την επόμενη. Δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε. Και δεν ξέρω πώς μπορούμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό από τους ίδιους πολιτικούς. Μια στιγμή, εγώ θέλω να διαφωνήσω εδώ. Δεν κλέβουν αυτά τα χρήματα. Τα κόμματα χρησιμοποιούν χρήματα τα οποία παίρνουν ως επιδότηση, ως εγγύηση για να πάρουν δάνεια. Απλούστατα είναι δάνεια νόμιμα, τα οποία πρέπει να πληρωθούν. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι απαράδεκτο δεν είναι ότι χρησιμοποιούν χρήματα δικά τους για να παίρνουν άλλα δάνεια. Όλοι το κάνουν αυτό και κυρίως οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Αυτό που είναι απαράδεκτο είναι όταν όλοι οι άλλοι Έλληνες και όταν ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες για να ρυθμίσει τα δάνειά του, να μπορούν, επειδή έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή, να ρυθμίσουν τα δικά τους δάνεια. Γραφειοκρατικούς όμως κομματικούς μηχανισμούς, Γιάννη Ρουμπάτη, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται δεν είναι και αποτελεσματικοί. Ναι, θα παρακαλέσω το εξής για να κάνουμε σωστή διαχείριση αυτό, χρόνου. Ότι ο κύριος Γιαννέλης δεν μίλησε μόνο για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Μίλησε για ένα κατεστημένο πολιτικό. Ναι, δεν θέλω να συνδέσω. Επειδή μιλούσαμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, a license to steal. Είναι βαριά κουβέντα όταν μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα. Να βάλουμε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον διάλογος, ο διάλογός μας επικοδομητικός και είναι καλό να υπάρχει και διαφωνία που και που. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι και πολλά και τα δικά σας μηνύματα και θα ήθελα να είχαμε χρόνο να τα μοιραστούμε και μαζί σας και με τους καλεσμένους μας. Σε πολύ πολύ λίγο κοντά σας και πάλι. 38 λεπτά μετά τις 3, λοιπόν, συζητούμε για όλα αυτά που μας αφορούν, για όλα που μας ενδιαφέρουν και να ξεκινήσω με ένα δικό σας μήνυμα για να απαντήσει αμέσως ο κύριος Γιαννέλης, καθηγητής οικονομικών. Μην ανησυχείς, λέει η Εύα μου, στα δικά τους ουδέποτε έχουν πρόβλημα για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Μην ψήνεσαι, στα δικά μας ουδέποτε είχαν ενδιαφέρον, κύριε Γιαννέλη και Γιάννη Ρουμπάτη. Εδώ τίθεται βέβαια για το ζήτημα της δικαιοσύνης. Δηλαδή, μια κοινωνία φτάνει στο σημείο να σκάσει λόγω βιασμού του περί δικαίου κοινού αισθήματος ή λόγω βιασμού των υλικών συνθήκων στις οποίες δεν μπορεί κανείς να ζήσει. Έχετε δίκιο. Θα σας αναφέρω συχνά ακούμε
τώρα τελευταία ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί κτλ. Υπάρχει το World Economic Forum στο Davos, όπως γνωρίζετε, που φτιάχνει ένα δίκτυο ανταγωνιστικότητας, ένα παγκόσμιο δίκτυο. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα έχει τη θέση 90. Και είναι αξιοπερίεργο να δει κανείς ότι ενώ είναι μια αναπτυγμένη χώρα, δηλαδή είναι μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, στα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να έχει μια βιώσιμη ανάπτυξη, εκεί είμαστε, συγκαταλεγόμαστε μεταξύ των χωρών της Αφρικής. Δηλαδή, για παράδειγμα, για τη δικαιοσύνη που λέτε, που είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης, η ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης είναι κάτω από αυτή του Ιράν, κάτω από τη Ζάμπια και κάτω από την Γκάνα. Αυτά είναι πολύ, πολύ βασικά. Οι υποδομές η χώρα μας, το μακροοικονομικό περιβάλλον, οι σχέσεις δηλαδή των πολιτών, των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση, με τη δικαιοσύνη, η διαπλοκή, η διαφθορά, η αδιαφάνεια, και βεβαίως, η κακυποψία. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, όλα αυτά είναι παράγοντες. Είναι αναστατικοί παράγοντες. Λαμβάνονται υπόψη και μέσα στα οικονομικά μοντέλα. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι θεωρία και, αυτή τη στιγμή. Για να δώσω ως παράδειγμα, ας πούμε το εξής: αν πάρετε τον πιο παραγωγικό εργάτη του κόσμου, δεν ξέρω, ας πούμε τον Γερμανό, και τον φέρετε στην Ελλάδα. Δεν θα αποδώσει τίποτα. Η παραγωγικότητα ποια θα είναι, αυτή του αντίστοιχου Έλληνα. Ξέρετε όμως τι ενδιαφέρει σήμερα όλους τους Έλληνες, την πλειοψηφία τους, τουλάχιστον ότι η ανεργία, κύριε Ρουμπάτη, Γιάννη Ρουμπάτη, έχει φτάσει κοντά στο 22%. Ένα μόνο από τα πολλά μηνύματα που μας στείλατε. 21% είναι οι άνεργοι, λέει του ΟΕΔ. Εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τάχα εργαζόμαστε ή που κλείσαμε τα μαγαζιά μας, τι γίνεται με την ανεργία. Και το θέμα είναι πότε θα σταματήσει αυτή η άνοδος και η αύξηση της ανεργίας. Και με ποιο τρόπο και αν κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα πολύ να είμαι το μαντίο των Δελφών, αλλά δεν είμαι. Πότε θα σταματήσει η άνοδος, δεν θα σταματήσει η άνοδος για αρκετό καιρό. Ίσως και αρκετά χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, νομίζω ότι πολύ σωστά ο καθηγητής, ο κ. Γιαννέλης, μιλάει για την ανταγωνιστικότητα και για την παραγωγικότητα στη χώρα μας. Καταλαβαίνω τα προβλήματα ενός ελεύθερου επαγγελματία. Από την άλλη πλευρά, είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που φροντίσανε και βολευτήκανε σε ένα σύστημα το οποίο φρόντιζε τους πάντες αλλά με ένα πελατειακό τρόπο. Λοιπόν, δεν είναι μόνο. Το σύστημα δεν είναι το κράτος, είμαστε εμείς. Αυτό το απαντάτε, λοιπόν, κύριε Ρουμπάτη, και στο 50% των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων που δεν είχαν βολευτεί και είναι στην ανεργία. Αυτοί πώς θα αντιδράσουν, αλήθεια. Είναι ίσως η πιο σημαντική δεξαμενία. Γιατί ας αφήσουμε αυτούς που τους θεωρείτε βολεμένους. Ας τους αφήσουμε στην άκρη. Ο 25, 30, 35. Μη βάζετε λόγια στο στόμα μου. Όχι, δεν είπα ότι είναι βολεμένοι. Όχι. Αυτό είναι κατηγορία. Εγώ δεν λέω, δεν απευθύνω κατηγορία. Απλούστατα σε μια κουλτούρα που φτιάχτηκε στη χώρα μας από τις αρχές δεκαετίας του 50 και μετά, σιγά σιγά αποφασίσαμε ότι μπορούμε να ζούμε πολύ πιο εύκολα ξεζουμίζοντας το κράτος παρά εργαζόμενοι. Λοιπόν, όλοι σε αυτό συμμετείχαμε. Τώρα ξυπνήσαμε κάποια στιγμή διότι το όνειρο ήταν απατηλό. Και αυτό το όνειρο πληρώνουμε, το οποίο ήταν τελικά ήταν εφιάλτης. Λοιπόν, συμμετέχουμε και εμείς σε ό,τι έγινε στη χώρα μας. Δεν είναι μόνο η πολιτική, αυτή η ισοπαίδωση την οποία συνεχώς ακούω. Οι πολιτικοί φταίνε, δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί. Οι πανεπιστημιακοί φταίνε, δεν φταίνε μόνο οι πανεπιστημιακοί. Οι δημοσιογράφοι φταίνε πάρα πολύ, αλλά όχι μόνο οι δημοσιογράφοι. Ωραία, περισσότερο από τους πολιτικούς. Έχω την αίσθηση ότι είναι η συμβιωτική η σχέση για πάρα πολλές δεκαετίες. Χωρίς εμάς δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν αυτά. Και εμείς χωρίς αυτούς. Και εμείς χωρίς αυτούς, λοιπόν, και ο λαός θα είχε καλύτερο κριτήριο αν ήμασταν διαφορετικοί. Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, στους νέους 15 με 25 που έχουν αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, ένα ποσοστό ανεργίας γύρω στο 25%. Λοιπόν, στους 25-45 που έχουν γύρω στο 50% ανεργία. Με αυτούς τι γίνεται? Με αυτούς θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και δεν είναι διότι η ανεργία κάποιοι από αυτούς είχαν. Ούτε πασοκάκια. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο. Μπογδάνο, αυτό, η ουσία είναι κάτι. Και την επόμενη είναι, μέρα. Νομίζω ότι όλη αυτή η φιλολογία για Πασό και Νέα Δημοκρατία, για άλλα κόμματα, έχει τελειώσει. Η κρίση, το μέγεθος της κρίσης στην Ελλάδα είναι τεράστιο. Ίσως κάποιοι δεν το έχουν αντιληφθεί. Ίσως κάποιοι από τους πολιτικούς μας δεν το έχουν αντιληφθεί. Δεν έχει τελειώσει τίποτε. Μόλις έχει ξεκινήσει η κρίση, ο κ. Γιαννέλης, που είναι και οικονομολόγος, μπορεί να μας το πει καλύτερα. Τώρα ξεκινάει η κρίση. Δεν έχουμε δει τίποτε στην Ελλάδα. Κύριε Γιαννέλη, μιλάμε για το PSI. Αν το PSI δεν πάει καλά, ή αν πάει καλά μόνο το κομμάτι που αφορά τα ομόλογα με ελληνικό δίκαιο και πάει πάρα πολύ άσχημα το κομμάτι που αναφερθήκατε κι εσείς πριν, που διέπεται από ξένο δίκαιο, μπορεί να έχουμε σοβαρά προβλήματα. Έχουμε τον Ιούνιο να πάρουμε πολύ πολύ
σκληρά μέτρα, καινούρια. Είναι αναπόφευκτα αυτά. Μα έχουν ανακοινωθεί. Κανένας διαβάζει στην Ελλάδα πια. Έχουν ανακοινωθεί. Υπάρχουν, είναι δημοσιευμένα. Είναι δημοσιευμένα στην εφημερίδα, στην Βουλή. Ναι, ναι, είναι έχουμε... δημοσιευμένα σε blogs. Τα λοιπόν, έχουμε παρουσιάσει εδώ με, τη, με τον Νίκο τον Φιλιππίδη. Λοιπόν... Ναι, αλλά αναρωτιέται κανείς σε τι κατεύθυνση, κύριε Γιαννέλη, θα είναι αυτά τα μέτρα. Αναρωτιέται κανείς προ δύο ημερών, διαβάζοντας και την έρευνα αυτή του IIF, ότι η ενδεχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας, επιμένω σε αυτό, θα στήχιζε 1 τρισεκατομμύριο και πολύ πιο ακριβά από τη διάσωσή της. Αν, για παράδειγμα, αυτά τα 300 ευρώ που ψάχναμε και δεν βρίσκαμε για να κλείσει η τρύπα και εν τέλει να προχωρήσουμε και να πάμε στις Βρυξέλλες και τα κόψαμε και πάλι για άλλη μια φορά στους ταξιούχους και πάλι λοιπόν σε 3 μήνες σε αυτήν την εύκολη εντός εισαγωγικών λύση θα καταλήξουμε. Προφανώς είναι εύκολη λύση γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο, όπως σας είπα πριν, η ανταγωνιστικότητα βασίζεται σε πάρα πολλούς πυλώνες, 12 πυλώνες. Είναι η δικαιοσύνη, είναι οι θεσμοί, είναι η υποδομή μιας χώρας, η υγεία, η εκπαίδευση. Και ένας από αυτούς τους πυλώνες είναι η αγορά εργασίας, μόνο ένας. Εκεί λοιπόν, σχετικά με την παραγωγικότητα της εργασίας, πράγματι η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα δεν είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Ούτε ο εργάτης αμείβεται εδώ σύμφωνα με την παραγωγικότητά του, αμείβεται δηλαδή πολύ παραπάνω, αρκετά παραπάνω. Αμιβότε. Αλλά το ίδιο. Αμιβότε. Να ολοκληρώσω, ναι, ναι. Αλλά το ίδιο όμως ισχύει σε όλες τις χώρες του Νότου, και στην Ιταλία, και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Ωστόσο, να μιλήσω λίγο για το θέμα της ανεργίας. Και για εμάς οικονομολόγους αυτό δεν είναι έκπληξη. Το ότι η ανεργία έχει φτάσει στο 21% δεν είναι καθόλου έκπληξη. Υπάρχει ένας νόμος στα οικονομικά που λέγεται νόμος του Όκουν και που λέει κάτι πολύ απλό. Ότι για να διατηρήσει την ανεργία σταθερή, δηλαδή στο 21% που είναι τώρα, για να είναι σταθερή στο 21%, πρέπει να έχει ανάπτυξη 2,5 με 3%. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Για να μείνει στο 21%. Για να μην πάει παραπάνω. Εδώ φέτος θα έχουμε πάλι μείωση στο ΑΕΠ 4%, προβλέπετε. Έτσι λένε, μάλλον θα είναι 5%. Και μηδενική ανάπτυξη του δηλαδή χρόνου. Δηλαδή η εκτίμησή σας είναι, όπως και, πολλά πάει... Ινστιτούτα εργασίας λένε, ότι 300... θα αυξηθεί και άλλο Βεβαίως. Η ανεργία το 2013. Να το πάρουμε λίγο από εκεί που το άφησε ο Γιάννης Ζουμπάντης. Μετά το Στάλινγκραντ, ο Τσόρτσιλ βγήκε και τους είπε, δεν είναι το τέλος, δεν είναι καν η αρχή του τέλους αυτό που ζούμε τώρα, μπορεί να είμαστε στο τέλος της αρχής. Και βγαίνει χθες ο κύριος Σόιμπλε και λέει ότι... Οι Έλληνες τώρα δεν μπορούν να κατηγορούν κανέναν. Δικά τους είναι τα προβλήματα, μόνοι τους τα δημιούργησαν. Αν είμαστε όμως στο τέλος της αρχής μιας ευρωπαϊκής περιπέτειας, και αύριο πάθει το ίδιο η Πορτογαλία, και μεθαύριο το δούμε στην Ισπανία, στο Βέλγιο, σε άλλες χώρες, πάλι θα φταίει κάθε χώρα για τον εαυτό της και ποτέ δεν θα υπάρχει. Όχι, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σόιμπλε. Είμαι εναντίον αυτών που λένε ότι μας φταίνουν όλοι οι άλλοι. Μας φταίνουν οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι κάποτε που έκανε τη Χούντα. Πάντα φταίνει κάποιος άλλος. Και ποτέ εμείς. Όχι, εμείς φταίμε. Και εμείς μετά θα φταίνει η Πορτογάλη, μετά θα φταίνει η Ισπανία. Δηλαδή ότι έχουμε μια οικονομία η οποία δεν παράγει τίποτα. Οι εξαγωγές μας είναι μόνο στο 15 με 20%, όταν η Ιρλανδία παράγει και εξάγει το 90% του ΑΕΠ της, όπως το Βέλγιο. Πώς μπορούμε να ζήσουμε εμείς παράγοντας μαρούλι και ντομάτες. Και στην πράξη τι θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή, κύριε Γιαννέλη. Στην πράξη τι θα μπορούσε να γίνει. Γιατί λέμε ότι εμείς φταίμε που δεν παράγουμε. Αυτό το λέμε πάρα πολλά χρόνια και πριν ξεκινήσει η πολύ έντονη κρίση, που ο Γιάννης Ρουμπάτης λέει ότι ακόμα τίποτα δεν έχει ξεκινήσει, θα δούμε πολύ χειρότερα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην πράξη και με βάση αυτά τα πράγματα, τα εφόδια, τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας. Χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν έχουν γίνει εδώ και 30 χρόνια. Και δεν έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια. Είχα μια κυβέρνηση η οποία κρεμόταν στο χείλος του γκρεμού και δεν έκανε τίποτα. Εκτός από το ασφαλιστικό, δεν είδαμε καμία αλλαγή. Δηλαδή, μιλάμε εδώ και 30 χρόνια για πάταξη φοροδιαφυγής, δεν έχει γίνει τίποτα. Και περιμένουμε τώρα να έρθουν οι Γερμανοί απ' έξω, οι 160 ειδικοί, για να πιάσουν τη φοροδιαφυγή. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτό είναι ο ορισμός της ανικανότητας. Μήπως μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Το φταίμε εμείς. Εμείς φταίμε. Δεν φταίμε μόνο εμείς. Εμείς φταίμε διότι ανοιχθήκαμε μια σειρά από πράγματα και δεν κάναμε μια σειρά από πράγματα. Δηλαδή, δεν μας φταίνει οι Αμερικάνοι που στην ουσία παίζαν το ρόλο που παίζουν σήμερα οι Γερμανοί τη δεκαετία του 50 και του 60 και που οδηγηθήκαμε σε μια χούντα. Αλλά κάποιοι υπήρχαν συνεργάτες εδώ μέσα. Υπήρχαν συνεργάτες στην Ελλάδα που αυτά τα οποία θέλαν οι ξένοι τα κάνανε. Έλληνες ήταν όμως. Λοιπόν, ακριβώς αυτό λέω. Φταίμε εμείς, αλλά. Υπάρχει η Ελλάδα, όχι η Ελλάδα του 50 και του 60. Η Ελλάδα είναι κομμάτι από ένα κλαμπ που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το κλαμπ έχει κανόνες. Μιλάει για αλληλεγγύη, μιλάει για κοινά προγράμματα, μιλάει για μια σειρά από τέτοια θέματα. Θυμάμαι τον κύριο Αλμούνια και τον κύριο Μπαρόζο να έρχονται στην Ελλάδα το 2006, το 2007, με μια οικονομία που ήδη ξεκινούσε για να φτάσει σε αυτή την κρίση
Και τους θυμάμαι να μιλάνε και να λένε πόσο καλά τα κάνει η κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση. Πόσο καλά προχωράει η οικονομία. Λοιπόν, αν φταίμε, φταίμε, αλλά φταίνε και αυτοί. Διότι τώρα μας λένε ότι πρέπει, και σωστά, να συμμετέχουμε σε αυτά που συνταποφασίσαμε. Να ρωτήσω κάτι. Κύριε τότε δεν έπρεπε να συμμετέχουμε. Είναι αποτελεσματικός ο διάλογος του ποιος φταίει ή το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και να τη συνεχίσω την ερώτησή μου. Το ποιος φταίει είναι αναγκαίο. Να συνεχίσω την ερώτησή μου. Για να μην μπορούμε να κάνουμε τα ίδια λάθη. Να σας πω και Γιάννη Ρουπάτη, λοιπόν, ότι μας γράφουν εδώ στο Twitter, λοιπόν, και το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα να γίνεται αυτό, γιατί με αυτό το διάλογο του ποιος φταίει προεκτείνεται και επεκτείνεται και στην διαμάχη μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Για παράδειγμα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία, όπως μας γράφει εδώ ο φίλος μας ο Ντίντε75 στο Twitter, μπορούμε και να το δούμε, μείωση ανεργίας μόνο όταν κάνουμε outsourcing όλο το δημόσιο, forever, για πάντα δηλαδή το δημόσιο, και με μείωση της γραφειοκρατίας. Το δεύτερο σκέλος είναι λογικό, το έχουμε συζητήσει. Όμως, συγγνώμη Κωνσταντίνε. Εδώ και δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό και δεν τον αφήνω. Είναι το κομμάτι της γραφειοκρατίας. Το πρώτο κομμάτι όμως που ξαφνικά μας φταίνε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι η αιτία όλου του προβλήματος. Δεν είναι πολύ επικίνδυνο να μπούμε σε μια τέτοια αντιπαράθεση ως κοινωνία. Αυτό είναι λάθος. Μπαίνουμε όμως. Δεν νομίζω ότι ισχυρίζεται κάτι τέτοιο κανείς. Ο κ. Ρουμπάτη είπε προηγουμένως ότι. Δεν είπε ότι το ισχυρίζεται ο κ. Ρουμπάτη. Ότι ο κ. Σαμούνι έχει απόλυτο δίκιο η Εύα. Ναι. Στο γεγονός ότι πολλές φορές βάζουμε παροπίδες και λέμε φταίνε για όλα οι πολιτικοί και αρχίζουμε αυγά. Φταίει ο Νταλάρας και αρχίζουμε αυγά. Φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι και αρχίζουμε αυγά. Χάνουμε το κριτήριό μας. Έχει απόλυτο δίκιο, πιστεύω. Εδώ και οι δυο μας νομίζω. Και θα μιλήσω και για τον καθηγητή γιατί είμαι σίγουρος ότι αισθάνεται έξι. Εμείς δεν θέλουμε εδώ να πούμε φταίει αυτός, φταίει εκείνος. Αλλά χωρίς ανάλυση του τι έγινε λάθος, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι πολύ μεγάλη γενικότητα να λέμε δεν είμαστε παραγωγικοί, δεν έχουμε ανταγωνισμό, η δικαιοσύνη δεν πάει καλά και τέτοια. Τι δεν πάει καλά στη δικαιοσύνη, να το βρούμε. Πώς το φτιάξαμε. Όταν λέμε φταίει, δεν σημαίνει, δεν λέμε για να τον πάμε κάποιον στη φυλακή. Να δούμε τι φταίει, να το διορθώσουμε, ώστε να μπορέσουμε με γρήγορους ρυθμούς να πάμε σε κάτι καλύτερο. Κύριε Ρουμπάτη, νομίζω ότι πάντως θα είχε ιδιαίτερα ενδιαφέρον, κύριε Γιαννέλη, μια ανωτελεία να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Νίκο Υποφάντη για να δούμε τι φταίει στην ψυχολογία των Ελλήνων. Και 8 στους 10, Νίκο Υποφάντη δεν τα βλέπει καθόλου αισιόδοξα. Βλέπουν ότι η ανεργία θα αυξηθεί, φοβούνται ότι θα χάσουν τις δουλειές τους, φοβούνται για ένα σωρό πράγματα. Η ψυχολογία είναι στα τάρταρα. Είναι ο δείκτης αισιοδοξίας, υποτίθεται, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Ποια αισιοδοξία? 8 στους 10 που απάντησαν στην έρευνα, στη συγκυρία του ΕΒΑ, απαντούν ότι κοιτάξτε, η οικονομία μας δεν θα πάει καλύτερα. Ένα ποσοστό, όπως βλέπετε, και σε 84%. Για τα προσωπικά οικονομικά του, ο καθένας βλέπει ακόμα χειρότερη κατάσταση. 9 στους 10. Πολύ πιο απεσιόδοξα τα μηνύματα για τα προσωπικά οικονομικά. Και βεβαίως το ΕΒΑ τολμά και βάζει και ερωτήματα πάντα όταν διαμορφώνει αυτή την έρευνα. Τι θα θέλατε να κάνετε με τις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας πλην των διαδηλώσεων που έχει να κάνει για την Πρωτομαγιά, την επέτειο του Πολυτεχνείου, αυτές που διοργανώνει η ΓΕΣΕΕ και η ΔΕΔΗ, οι υπόλοιπες θα θέλατε να είναι από μια λωρίδα ώστε να απομείνει και κανένας πελάτης στο κέντρο της Αθήνας? 7 καλύτερα στους 10 απάντησαν ότι ναι, από μια λωρίδα θα μπορεί να διεξαχθεί κανονικά η κίνηση σε αυτή την πόλη. 2 στους 10 είπανε όχι. Καλό είναι να συνεχίσουμε να κλείνουμε το κέντρο έτσι 100-200 άτομα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κύριε Γιαννέλη, τη δική σας εκτίμηση για τα λουκέτα στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα που αυξάνονται συνεχώς κάθε μήνα και χειρότερα τα στοιχεία. Δεν μου κάνουν καθόλου εντύπωση. Δηλαδή, ήταν αναμενόμενο. Όταν μια χώρα έχει εδώ και 4-5 χρόνια συνολικά πάνω από 15% ύφεση, προφανώς θα έκλαιναν πολλά καταστήματα και κυρίως μην ξεχνάτε ότι αυτά τα καταστήματα που κλείνουν είναι κυρίως εμπορικά καταστήματα. Είδαμε σε κάποιες περιοχές 1 στα 2 καταστήματα. Ναι, είναι κυρίως εμπορικά καταστήματα. Είναι εμπορικά καταστήματα, δηλαδή είναι καταστήματα τα οποία δεν παράγουν τίποτα. Δηλαδή το εμπόριο πλήττεται αυτή τη στιγμή και όσοι παραγωγοί έχουν μείνει Έλληνες προσπαθούν κάπως να ορθοποδήσουν και ενδεχομένως να στραφούν προς το εξωτερικό εμπόριο, διότι αυτή είναι η μόνη λύση για την Ελλάδα. Η λύση δηλαδή είναι να στραφούμε σε αγαθά τα οποία μπορούμε να εξάγουμε και όχι κάθε 100 μέτρα να προχωράμε και να βρίσκουμε ένα κομμωτήριο μπροστά μας. Δεν έχω τίποτα με τα κομμωτήρια, αλλά είναι αγαθά μη εμπορεύσιμα υπηρεσίες, δηλαδή μπορούμε να εξάγουμε κομμώσεις. Δεν θα έρθει ο Γάλλος ή ο Γερμανός να κουρευτεί στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να παράξουμε προϊόντα τα οποία να είναι εξαγώγημα για να μπορέσει να ορθοποδήσει η οικονομία μας. Πολύ εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια όμως. Έχει πολύ δίκιο ο καθηγητής ότι πρέπει να έχουμε εξαγωγική κατεύθυνση στην οικονομία μας.
Όμως εδώ θα δώσουμε 30 δις, ίσως και περισσότερα, στις τράπεζες. Περιμένω από αυτές τις τράπεζες να δώσουν κάτι ώστε να μπορούν αυτοί που έχουν εξαγωγικές κατευθύνσεις στις επιχειρήσεις τους να τις λειτουργήσουν. Γιατί δεν μπορούν πια. Διότι δεν υπάρχει καμία ρευστότητα και αντιλαμβάνομαι, την άλλη φορά έτυχε να είμαστε ξανά εδώ ο καθηγητής που είχατε από το London School of Economics, είπε: μα αυτά τα χρήματα τα δίνουμε για να σταθεροποιηθούν οι τράπεζες. Πότε στην ευχή οι τράπεζες θα πάρουν κάποιο ρίσκο? Τώρα υποτίθεται ότι ώστε... το ΕΣΠΑ θα αποδεσμεύσει χρήματα. Το ΕΣΠΑ δεν φταίει καθόλου, γιατί είναι το ΕΣΠΑ, και κάτι το ΕΣΠΑ CIB, έχει 28% απορρόφηση. Γιατί αυτός ο μύθος του ΕΣΠΑ, τον οποίο χρησιμοποιεί και η Βρυξέλλες, να σταματήσει. Ήταν 3% το 2009, σήμερα είναι 28,4% πάνω από το μέσο όρο. Γιάννη, λοιπόν, το ΕΣΠΑ να μην το χρησιμοποιούν τόσο εύκολα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιαννέλη, σας ευχαριστούμε και εσάς. Εμείς στο σημείο αυτό διαφημίσεις και επιστρέφοντας με όλες τις ειδήσεις μέσα από το sky.gr αλλά και με την έρευνα του ΙΟΒΕ για τα ελληνικά νοικοκυριά, όλα τα στοιχεία και βεβαίως τους δείκτες και της καθημερινότητας, της αισιοδοξίας, της ψυχολογίας αλλά και της οικονομικής κατάστασης πάνω απ' όλα. Σε πολύ πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Η ώρα είναι 4. Θα παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα τις βασικότερες και τις κυριότερες ειδήσεις μέσα από το sky.gr. Με πρώτη βεβαίως την είδηση για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το PSI και τη συγκρατημένη αισιοδοξία από τις Βρυξέλλες. Θετικά τα μηνύματα για το πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων. Στο 21% σκαρφάλωσε η ανεργία το μήνα Δεκέμβριο από 20,9% το Νοέμβριο του 2011 και 14,8% το Δεκέμβριο του 2010. Σε απόλυτους αριθμούς οι άνεργοι έφτασαν το 1.033.000 άτομα. Η ανεργία στους νέους, και αυτό είναι και το πιο τρομακτικό και ανησυχητικό, κάτω των 24 ετών βρίσκεται στο 50%. ΕΣΕΕ, μεταδοτική ασθένεια, τα λουκέτα στους εμπορικούς δρόμους. Παρουσιάσαμε και τα στοιχεία λίγο πριν με τον Νίκο Υποφάντη. Μειώθηκαν κατά 1 δισεκατομμύριο οι φυλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Αντίστροφη μέτρηση για το PSI, αισιοδοξία για την επιτυχή ολοκλήρωση. Αποδέχεται η κυβέρνηση την πρόταση 75 βουλευτών για αλλαγές στο πόθεν έσχες. Πασόκ, παραιτήθηκε από εκπρόσωπος ο Πάνος Μπεγλίτης, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στον Ευάγγελο Βενιζέλο για την ηγεσία του κόμματος. Και τέλος, πιλωτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής κατάθεσης αγωγών, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνονται οι ειδήσεις. Είναι 2 λεπτά μετά τις 4. Να δούμε την προσφορά μας και αμέσως μετά θα πάμε να δούμε ποια είναι η διάθεση στα νοικοκυριά, στους συμπολίτες μας, τι γίνεται και ποιες είναι οι ανησυχίες. Λοιπόν, Club Agiana Summer Resort, εκεί ταξιδεύουμε σήμερα. Παίρνοντας το κινητό μας, γράφοντας live, αφήνοντας ένα κενό και αποστολή στο 19100. Βλέπετε όλα τα στοιχεία, όλες τις πληροφορίες, live, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19100. Μεγαλείο. Λοιπόν, έρχεται να προσθεθεί τώρα στο 22% κοντά είναι το ποσοστό της ανεργίας και είναι βέβαια λογικό. Η ανησυχία υπάρχει στους Έλληνες ότι θα αυξηθεί κι άλλο η ανεργία από τη μία. Από την άλλη, θα καλωσορίσουμε τώρα κοντά μας τον κύριο Άγγελο Τσακανίκα. Είστε υπεύθυνος ερευνών του ΙΟΒΕ. Καλό σας απόγευμα. Καλώς απόγευμα. Καθώς τα νοικοκυριά δεν είναι καθόλου αισιόδοξα και πώς να είναι άλλωστε, με τους μισθούς να πέφτουν, τις τιμές να μην πέφτουν, τα χαράτσια να αυξάνονται, τους φόρους να αυξάνονται. Είναι αχάριστοι αυτοί οι Έλληνες τελικά. Προσπαθεί συνέχεια για αυτούς, κάνεις, ράνεις τόσα χρόνια, δηλαδή ένα κομματικό σύστημα σκίζεται, θυσία έχει γίνει και είναι δυσαρεστημένοι. Έτσι είναι. Γιατί το κάνουν αυτό δηλαδή? Δυστυχώς τι άνθρωποι είναι αυτοί οι Έλληνες? Ιστορικό ρεκόρ είχαμε το Φλεβάρι και πάλι στο ίδιο επίπεδο. Επιδεινώθηκε πολύ η καταναλωτική εμπιστοσύνη. Είναι εξαιρετικά απεσιόδοξη και για τα δικά τους τα οικονομικά και τα οικονομικά της χώρας και γενικά για όλες τις παραμέτρους της οικονομικής ζωής. Ένας στους δύο, στην ουσία το 52%, μόλις που τα βγάζει πέρα και βλέπουμε και τα στοιχεία που έχουμε ετοιμάσει από την έρευνα του ΙΟΒΕ. Πράγματι δηλώνει ότι με βάση όλη αυτή την υπερφορολόγηση η οποία έχει υπάρξει και το γεγονός ότι όπως είδαμε η ανεργία έχει αυξηθεί, αρκετός κόσμος δεν έχει εργασία, σημαίνει ότι ακριβώς προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό, το υψηλότερο που έχουμε καταγράψει ποτέ. Πριν συνεχίσουμε για την πρόθεση για την αποταμίευση, κάποια χτίδα έτσι αισιοδοξίας αντλούν από κάπου οι Έλληνες σύμφωνα με την έρευνά σας, εάν έχετε κάποιο τέτοιο στοιχείο? Εμείς προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε αυτή την συμπεριφορά και κάποιος θα έλεγε το Φλεβάρι είχαμε πάλι μια πολύ μεγάλη έξαρση της αβεβαιότητας. Θυμηθείτε ότι είχαμε την συνόλη συζήτηση για το αν θα ψηφιστεί η Δανειακή Σύμβαση και το νέο μνημόνιο και τι σημαίνει αυτό για τη δραχμή, όχι όλο τον
νομισματικό κίνδυνο, με αποτέλεσμα αντίστοιχη απόσυρση των καταθέσεων από τις τράπεζες κτλ. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, η οποία έχει παρατηρηθεί ότι οι καταναλωτές αυτή την εισπράττουν και την εκδηλώνουν τις απαντήσεις. Και βέβαια, πού να έχει κανείς την δυνατότητα, όχι καν τη διάθεση, όπως λέγαμε ότι παλιά ήμασταν σπάταλοι, το 79% των καταναλωτών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση. Και πώς να τη θεωρεί, αφού και ό,τι αποταμίευσεις ενδεχομένως να είχε, τις καταναλώνει, τις τρώει που λέμε, προκειμένου να πληρώσει όλα αυτά που πρέπει να πληρώσει. Το σύνολο των χρεών των Ελλήνων πολιτών απέναντι στις τράπεζες, δηλαδή retail banking, είναι σχεδόν ίσο με το ΑΕΠ. Δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή, αλλά γενικά βλέπει κάποιος ότι όταν είναι σε αυτά τα ποσοστά η πρόθεση για μείζονες αγορές, σημαίνει ότι ακόμα και αυτός που έχει δεν θέλει, υπάρχει τέτοια βεβαιότητα και δεν θέλει να ρισκάρει, δεν θέλει να δαπανίσει περισσότερο. Είναι εξαιρετικά συγκρατημένος. Και αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη συγκράτηση της ζήτησης. Ινστιτούτο Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών. Το 22% είναι μια υπόθεση εργασίας ουσιαστικά, κάτι στο οποίο συμφωνούμε για να έχουμε έναν δείκτη εν σχέση με την ανεργία. Στην πραγματικότητα όμως όλοι γνωρίζουμε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι πολύ περισσότερο. Μπορεί να είναι και περισσότερο. Πολύ μεγαλύτερο μάλλον το ποσοστό. Βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει και κάποιος κόσμος ο οποίος δουλεύει σε μαύρη εργασία και είναι και στο Ταμείο Ενεργείας για να παίρνει και ένα επίδομα. Διότι έχουμε και αυτό το φαινόμενο σε έξαρση. Αρκετοί να δουλεύουν με μαύρα, όπως λέμε, και ταυτόχρονα παίρνουν και ένα επίδομα για να συμπληρώνουν λίγο. Βέβαια, βάζοντας όλα τα στοιχεία και βλέποντας και αυτούς που στην ουσία δουλεύουν πολύ λίγους μήνες το χρόνο ή δεν δουλεύουν καθόλου και δεν παίρνουν πια το επίδομα ανεργίας, γιατί το επίδομα ανεργίας σε κάποια ταμεία είναι και 6 μήνες, όπως αυτό των δημοσιογράφων, αλλά και στην πλειοψηφία το παίρνουν για 12 μήνες. Και όχι μόνο αυτό. Απασχολούμενοι, σύμφωνα με την έρευνα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, είναι και αυτός που έχει κάνει 1-2 μεροκάματα το μήνα. Αυτός δεν θεωρείται άνεργος. Θεωρείται απασχολούμενος. Και δηλαδή, εδώ έρχεται η ψυχολογία των συμπολιτών μας που φοβούνται ότι θα αυξηθεί και άλλο αυτό το ποσοστό, Άγγελε Τσακανικά. Πράγματι, βέβαια. Η εικόνα είναι εξαιρετικά δυσίωνη και το ανησυχητικό είναι ότι και να δούμε αυτή την πολυθρύλητη ανάπτυξη που λέμε, η υστέρηση που υπάρχει στη δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας δεν θα μας επιτρέψει να δούμε σημαντική βελτίωση και τα επόμενα χρόνια, λέει, τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο καθυστέρηση, αν θέλετε. Επομένως, αυτό είναι το εξαιρετικά ανησυχητικό. Θα είναι μαζί μας ενεργεία για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι θα είναι η ύφεση, για παράδειγμα. Να πάμε λίγο στις τιμές, μιας και είναι και επίκαιρο το κίνημα της πατάτας που επεκτείνεται. Θα το δούμε και στη συνέχεια και στο αλεύρι και σε άλλα τρόφιμα. Και μακάρι να έχει αποτελέσματα, κύριε Τσακανίκα, στις τιμές. Θα έχει όμως, γιατί από ό,τι βλέπουμε οι πολίτες δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι θα πέσουν οι τιμές. Πράγματι, υπάρχει. Θα ήθελαν, συστηματικά βέβαια. Η αίσθηση ότι οι τιμές αυξάνουν. Από την άλλη, υπάρχουν δυνατότητες σε διάφορα προϊόντα να βρει κάποιος και φθηνότερα προϊόντα. Εν πάση περιπτώσει, είναι εξαιρετικά θετικό το να υπάρχουν τέτοιου τύπου κινήματα ή προσπάθειες να φέρεις πιο κοντά την παραγωγή με την κατανάλωση και είναι θετικό. Ωστόσο, εξακολουθούμε να έχουμε σαν Ελλάδα ένα αρκετά υψηλό πληθωρισμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Βεβαίως, νομίζω το 2012 θα δούμε αυτό να μαζεύεται αρκετά, να πάμε στο 1,2-1,3% πληθωρισμό. Ωστόσο, συστηματικά είχαμε πολύ υψηλό πληθωρισμό τα τελευταία χρόνια. Μόνο 9% αναμένει μείωση τιμών. Αυτό, μείωση τιμών. Δεν είναι ανάγκη να σε macroeconomics ειδικός. Το βλέπουν. Και συγκρίνουν και από το τι γίνεται έτσι και σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Εσείς, κύριε Τσακανίκα, εκτιμάτε ότι αυτές οι δράσεις των πολιτών θα ρίξουν τις τιμές προς τα κάτω, θα τις συμπιέσουν? Σίγουρα το ζήτημα είναι ότι αυτά δεν μπορεί να διαρκέσουν για πολύ. Υπάρχουν αγορές όπου δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, υπάρχουν στρεβλώσεις. Γι' αυτό και μιλάμε συνέχεια στο ΙΟΒΕ για την απελευθέρωση των αγορών και των υπηρεσιών, θεωρώντας ότι θα υπάρχει όφελος για τον καταναλωτή. Ακούσαμε, πότε ήτανε, το καλοκαίρι ήτανε, στα μέσα του Ιουλίου, ότι μπήκε ένας πάτος στο βαρέλι. Ο πάτος αυτός έτσι έφυγε από το βαρέλι, πήγε περίπατο ξανά μέσα στο Σεπτέμβριο, ύστερα πάλι λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, μέσα στον Οκτώβριο. Τώρα μας λένε πάλι ότι μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά, αλλά και πιο πριν με τον κύριο Ρουμπάτ και τον κύριο Γιαννέλη, είπαμε ότι ίσως να μην είμαστε καν στο τέλος, αλλά να είμαστε και μόνο στο τέλος της αρχής. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ συνολικά, αν θέλετε, για το που πάει η χώρα? Διότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι γίνεται τώρα, αλλά αυτό πώς θα κρατήσει, 10, 20 χρόνια? Είναι γεγονός ότι το 2011, ας πούμε, θα έχουμε καταγραφεί τελικά της χειρότερης ύφεσης εδώ και 40 χρόνια, ας πούμε, 7% περίπου, 6,8%. Με τις έως τώρα εκτιμήσεις μας, το 2012 θα έχουμε
μείον 4,5% εκτιμούμε με βάση τις μειώσεις των μισθών που πρόκειται να γίνουν κτλ. Θα έχουμε πάλι δηλαδή σημαντική ύφεση, ωστόσο λίγο χαμηλότερη. Είναι γεγονός ότι όλος ο δημόσιος διάλογος ήταν όλο αυτόν τον καιρό για τη δόση μας, η πολιτική για τη δόση. Πώς, τι θα κάνουμε για να πάρουμε την επόμενη δόση. Έχει βέβαια σημασία να δούμε και πώς αισθάνονται οι Έλληνες καταναλωτές, πώς αισθάνονται και σε σχέση με τις αγορές που ενδέχεται να κάνουν, αλλά και πώς αισθάνονται για την εξέλιξη των τιμών. Τι πιστεύουν ότι θα γίνει. Λοιπόν, το 21% των καταναλωτών αναμένει αύξηση των τιμών με ταχύτερο ρυθμό, το 32% των καταναλωτών αναμένει αύξηση με τον ίδιο ρυθμό και όπως είπαμε και πριν, μόνο το 9% αναμένει μείωση. Και άρα αυτό έχει ως συνέπεια, γιατί σου λέει και δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει και τι άλλο θα έχω να πληρώσω, τι άλλα μέτρα θα έρθουν, τι άλλες μειώσεις θα έρθουν. Δεν κάνω αγορές. Για να πάμε και στην επόμενη κάρτα, στα επόμενα ευρήματα της έρευνάς σας, συνδέοντας και τα λουκέτα αυτά που είδαμε από την έρευνα της ΕΣΕ. Γιατί αν δεν ψωνίζει ο κόσμος, είναι λογικό το να τα μαγαζιά να έχουν πρόβλημα. Βεβαίως. Αυτό είναι επειδή είχαμε ακριβώς την ιδιωτική κατανάλωση ως κινητήριο μοχλό της οικονομίας μας. Και αυτό θα πρέπει να είναι και η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Να μην συζητάμε απλά μια ανάπτυξη η οποία θα έχει πια ως κυρίαρχο πυρήνα την ιδιωτική κατανάλωση, διότι αυτό δεν θα έχει έτσι μακροπρόθεσμα μεγάλο όφελος. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι, όπως σας είπα, ότι είναι εξαιρετικά συγκρατημένη, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Βεβαίως τώρα με το νέα χρηματοδότηση της οικονομίας, ας πούμε ότι για κάποιο διάστημα ο φόβος τουλάχιστον της δραχμής έχει αρθεί ως ένα βαθμό, αλλά πρέπει να συζητήσουμε πια για την ανάπτυξη και το πώς μπορούμε μεσοπρόθεσμα, διότι η ανάπτυξη, ξέρετε, δεν παραγγέλνεται και έρχεται την άλλη μέρα, πώς θα μεσοπρόθεσμα θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε κάποιες υγιείς δυνάμεις που υπάρχουν στην χώρα. Πάντως, διαβάζοντας. Να πέσει και τίποτα στην αγορά. Διαβάζοντας τώρα ένα μήνυμα ενός φίλου, μπορούμε να το δούμε. Ταιριάζει απόλυτα. Όταν προσπάθησα, λέει, να φτιάξω μια εταιρεία στην Ελλάδα, μετά από 2.000 ευρώ, 3 μήνες εφορία, ταλαιπωρία και γραφειοκρατία, τα παράτησα. Ακριβώς. Και δηλαδή, φανταστείτε. Γιατί μιλάμε για την ανάπτυξη, μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα. Μπορεί κάποιος νέος να έχει κάποια ιδέα για κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δυστυχώς δεν έχει τρόπο να την χρηματοδοτήσει αυτή τη δραστηριότητα μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Αναγκάζεται ενδεχομένως να ρισκάρει τα δικά του λεφτά, της μητέρας του, πατέρα του, της οικογενειακού του περιβάλλοντος, να τα ρισκάρει με αβέβαιο αποτέλεσμα. Και αυτό σίγουρα δεν βοηθάει την επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό και οι τράπεζες είναι πολύ σημαντικό να έρθουν ξανά στην καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας. Και να μην ξεχνάμε ότι οι τράπεζες έχουν και μια ηθική οφειλή απέναντι στην κοινωνία. Ο κύριος Βενιζέλος αυτή τη στιγμή επανακεφαλαιοποιεί τις τράπεζες, δεν κάνει το ίδιο με τα ασφαλιστικά ταμεία. Συνεπώς, όλο αυτό γίνεται από τη μία, ούτως ώστε η Ελλάδα να μην εκπέσει σε καθεστώς δραχμής, και από την άλλη, ούτως ώστε να σωθούν οι τράπεζες. Συνεπώς, έχουμε μια ηθική υποχρέωση τελικά. Να δούμε λίγο, να συνεχίσουμε, να βάλουμε μια παρένθεση σε αυτό που πολύ σωστά σημειώνεις, Κωνσταντίνε, και να προχωρήσουμε παρακάτω. Να δούμε ότι το 83% των καταναλωτών δηλώνει ότι δεν θα πραγματοποιήσει δαπάνες. Δηλαδή, τίποτα, οικονομία, οικονομία και πάλι οικονομία. Αυτό που λέμε δηλαδή. Ψάχνει να βρει τρόπο πώς ακριβώς θα περιορίσει τα κόστη του. Βλέπουμε ακόμα και κόσμος ο οποίος ήταν σε κάποιο ακριβό ενίκιο να φεύγει από αυτό το σπίτι που έμενε και να πηγαίνει σε χαμηλότερο κόστος ενοικίου, ακριβώς για να περιορίσει τα έξοδά του. Είναι μια γενική τάση. Αυτό επιτρέψτε μου, δεν ξέρω αν διαφωνείτε μαζί μου, Κωνσταντίνε και κύριε Τσακανίκα, δεν είναι και απαραίτητα κακό. Είχε φουσκώσει λίγο το όλο πράγμα. Δηλαδή και όλοι μας ίσως να είχαμε γίνει και παραπάνω σπάταλοι και να ξοδεύαμε πέρα από εκεί που πήγαινε η τσέπη μας, για να μην τα λέμε. Να είμαστε και δίκαιοι και να κάνουμε και λίγο αυτοκριτική. Είναι γεγονός ότι ένας εξορθολογισμός στο πρότυπο το οποίο, το καταναλωτικό πρότυπο το οποίο είχαμε υιοθετήσει ως χώρα, το χρειαζόμασταν. Δηλαδή, μια κρίση, αν θέλετε, τη χρειαζόμασταν σε έναν βαθμό. Ωστόσο, επειδή αυτό ήταν έτσι μια βασική, ένα μοχλό της ανάπτυξης, αυτή τη στιγμή που είμαστε σε κρίση, προσπαθούμε να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το χειρότερο πάντως είναι ότι το 71% των καταναλωτών κρίνει ότι θα επιδεινωθεί αισθητά η οικονομική του κατάσταση, δηλαδή δεν θεωρεί ότι θα βελτιωθεί. Και κανένα νοικοκυριό, αυτό είναι. Πρέπει να μείνουμε εδώ, κύριε Τσακανίκα, θεωρεί ότι δεν θα δει βελτίωση. Ακριβώς. Δεν πιστεύουν τον Βενιζέλο. Γιατί. Ακριβώς. Είναι δηλαδή όταν ούτε ένα. Η έρευνα αυτή, φανταστείτε, είναι επαναλαϊκό δείγμα 1.800 ατόμων. Δηλαδή, όταν δεν βρίσκεις ελάχιστο μηδενικό ποσοστό κάποιον ο οποίος να διατυπώνει μια αισιοδοξία, ακόμα όπως να σου το πω, για έναν τρελό, ας πούμε. Και όταν δεν υπάρχει αυτό, είναι εξαιρετικά απεσιόδοξο. Απ' την άλλη, έχουμε δει ότι το κλίμα βελτιώνεται. Και να σα πω και ένα άλλο επίσης, το οποίο ιστορικά είχαμε δει. Βέβαια, σε άλλο πλαίσιο. Πάντα όταν πλησίαζαν εκλογές,
Πάντα οι προσδοκίες των καταναλωτών βελτιώνονταν, διότι αισθάνονταν ότι έρχεται η στιγμή που θα συμμετάσχουν σε μια έτσι, πολιτική διαδικασία και οι προσδοκίες αυξανόντουσαν. Βέβαια, πολύ σύντομα βλέπαμε μετά τις εκλογές οι προσδοκίες τους να καταβαραθρώνονται πάλι. Ενώ τώρα πριν τις εκλογές δεν το βλέπουμε αυτό. Θα σας πω, εγώ έχω την εντύπωση ότι τον άλλο μήνα θα δούμε μια μικρή βελτίωση καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ακριβώς αν οριστεί το θέμα των εκλογών. Όταν και αν θα είμαστε πάλι εδώ να το πούμε. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας αυτή, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώνεται αρνητικά. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Τσακανικά? Είναι αρνητικός και κυρίως στο χαμηλότερο επίπεδο, είναι ιστορικό χαμηλό. Είμαστε οι πιο απεσιόδοξοι σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Δηλαδή, ακόμα και άλλες χώρες που είναι στο μνημόνιο, αν θέλετε, Πορτογάλους, Ιρλανδούς. Είμαστε πιο απεσιόδοξοι Ευρωπαίοι, βεβαίως. Θα πρέπει να πω ότι πάντα ήμασταν λίγο πιο γκρινιάριδες, αν θέλετε. Ακόμα και όταν την εποχή της Ευμάρειας, το 2005-2006, πάντα υπήρχε μια γκρίνια, αν θέλετε, και δεν ήμασταν σε πολύ υψηλά στο δίκτυο αισιοδοξίας, όπου κυριαρχούν κυρίως οι σκανδιναβικές χώρες. Εμείς είμαστε χαρακτηριστικά εδώ και 2 με 3 χρόνια οι πιο απεσιόδοξοι Ευρωπαίοι. Αχάριστη. Προσπαθεί αυτός ο υπερμέγιστος πολιτικός άνδρας, ο Βενιζέλος, και οι άλλοι τέλος πάντων που τον περιστοιχίζουν εκεί, οι Δημοκράτες, Πασόκοι, το λαός. Χάριστη, είμαστε απλά και κακεντρεχείς ως λαός. Κύριε Τσακανίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας για την έρευνα αυτή. Θα τα πούμε και τον επόμενο μήνα, να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσουν τα στοιχεία αυτά από τις πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες που κάνετε. Λοιπόν, εγώ πάω να βρω την Ιουλία Βελισσαράτου διαβάζοντας ένα μήνυμα. Λοιπόν, εδώ μας λέει για το ΕΣΠΑ. Ιουλία, πολύ γρήγορα στην Κεσαριανή. Εργολάβος για ανακατασκευή δρόμων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ξύλωσε τα πάντα, πήρε τα λεφτά και έφυγε. Όλα αυτά λέει πριν από ένα μήνα. Θα κλείσουμε την παρένθεση αυτή. Θα συνεχίσω γιατί είναι πολλά τα μηνύματά σας σήμερα και θα πάμε. Έχουμε που έχουμε καταιγίδα, έχουμε που έχουμε βροντές και αστραπές. Έχουμε τώρα να ανησυχούμε και για την ηλιακή καταιγίδα. Στην πραγματικότητα όχι, αλλά έτσι, είμαστε σε επιφυλακή. Τουλάχιστον να πούμε ότι έχουμε και ένα διαφορετικό πρόβλημα. Έτσι ακριβώς. Ούτως ή άλλως το θέαμα είναι φαντασμαγορικό, το οποίο θα δουν μόνο ορισμένες περιοχές τελικά, κυρίως οι πολικές. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, wow, η ηλιακή καταιγίδα. Με τους ειδικούς βέβαια να προειδοποιούν όσο οφείλουν ότι ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες. Θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της Παρασκευής. Θα πλήξει κυρίως πολικές περιοχές και ενώ οι αεροπλάνα μπορεί να αναγκαστούν να αλλάξουν πορεία. Παράλληλα, ενδέχεται να καταστεί ορατό το Βόρειο Σέλλας σε νοτιότερες περιοχές, ακόμα και στη Νέα Υόρκη, το Ιλινόι και την Αϊόβα. Έτσι, όλοι είναι σε συναγερμό, τουλάχιστον ή για να δουν το θέαμα ή για τυχόν ζημιές σε τηλεπικοινωνίες. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα συμβεί δεν το δεύτερο. Δεν αντιστρέφονται οι μαγνητικοί πόλοι της γης, θα τρακάρουμε τον πλανήτη Νιμπύρου και μας το κρύβησε. Πολύ σινεμά βλέπουμε. Τώρα, είχε κορυφωθεί χθες η αγωνία για το καινούριο iPad. Ο Tim Cook το παρουσίασε σε ζωντανή σύνδεση. Τελικά είναι τόσο εντυπωσιακό όσο λένε. Και γιατί δεν το είπαν iPad 3. Κοίτα να δεις. Είπαν απλά τη λέξη new iPad, απλά νέο iPad. Δεν ήθελα να ουσιαστικά να πούν κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι. Είναι απλά ένα βήμα από η τρίτη ταμπλέτα ουσιαστικά. Ένα βήμα πριν από το δεύτερο. Μετά το δεύτερο. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ίσως να είναι λίγο πιο εξελιγμένο σε ορισμένα στοιχεία όπως είναι πολύ φυσιολογικό. Αλλά δεν είναι και κάτι το που θα μπορούσαμε να πούμε το εντυπωσιακό. Αυτό το οποίο. Αυτό είναι ο Cook, ο οποίος. Αυτό είναι ο New Jobs. Ο New Jobs ακριβώς, τα τελευταία δύο iPad ουσιαστικά έχει επισημανθεί η απώλεια του Steve Jobs γιατί ήταν και θεαματικός στις παρουσιάσεις. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι παρουσιάσεις πλέον είναι απλές για ένα κόσμο απλού συνεδρίου. Να πούμε ότι η Apple πρόσθεσε ότι η ταμπλέτα θα αρχίσει να απολύεται στις 16 Μαρτίου με τιμή εκκίνησης $499. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Καναδάς. Πάνω κάτω δηλαδή στην τιμή που ήταν και οι προηγούμενες ταμπλέτες. Είναι μεταξύ των πρωτών χωρών που θα κυκλοφορήσει το νέο iPad. Και να πάμε στην ημέρα της γυναίκας, που εδώ να διευκρινίσουμε γιατί πολλής λόγος γίνεται κάθε φορά με τις γιορτές που δεν θέλουμε να γιορτάζουμε γιατί οι επέτειοι δεν μας αρέσουν. Την ημέρα της γυναίκας τη γιορτάζουμε ακριβώς για λόγους αγωνιστικούς. Γιατί η γυναίκα κατάφερε και διεκδίκησε τη θέση της στον αντρικό κόσμο και όχι για τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν τη γιορτάζουμε επειδή είναι όμορφη, επειδή είναι το αδύναμο φύλο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ουσιαστικά για να θυμίσουμε και λίγο ιστορικά, το 1857 είχε γίνει μια μεγάλη διαδήλωση εργατριών ενός εργοστασίου στη Νέα Υόρκη, η οποία τελεκατέληξε και αιματηρή. Γιατί διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους από τους άντρες. Και πολύ σύντομα να σας πω ότι η εφημερίδα Independent έκανε μία συλλογή για το σε ποια χώρα είναι ιδανικό να είσαι γυναίκα. Και έτσι κατέγραψε πρώτη την Ισλανδία το καλύτερο μέρος να είσαι γυναίκα, καθώς παρατηρείται μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Το καλύτερο μέρος να είσαι πολιτικός είναι στη Ρουάντα. Γιατί εκεί οι γυναίκες.
γυναίκες έχουν πιο πολλά δικαιώματα και πρόσβαση στην πολιτική. Το καλύτερο μέρος να είσαι μητέρα στην Νορβηγία. Το καλύτερο μέρος να είσαι διευθυντή στην Ταϊλάνδη, διευθύντρια μάλλον. Το καλύτερο μέρος για να γεννήσει είναι η Ελλάδα. Περιλαμβάνει η χώρα μας. Ναι. Ακριβώς επειδή είναι ασφαλέστερη η χώρα για να γεννήσει μια γυναίκα με μόλις ένα θάνατο βρέφους. Αναρτήτα μία χιλιάδες στο κετούς. Το καλύτερο μέρος για να κερδίσει χρήματα μία γυναίκα είναι το Λουξεμβούργο. Και θα σας πάω τώρα σε κάτι το οποίο εμένα μου φαίνεται σεξιστικό πάντως. Δεν ξέρω πώς θα το σχολιάσετε εσείς. Το καλύτερο μέρος για τις γυναίκες οδηγούς είναι η Ινδία. Μάλιστα. Εγώ ένα σχόλιο έχω να κάνω που δεν είναι εδώ, ότι δεν είναι μάλλον στην Ινδία και στο αν είναι καλύτερο να οδηγεί στην Ινδία ή στην Ελλάδα ή στην Ιταλία. Ούτε να οδηγούν καλά καθόλου. Έτσι. Σήμερα, όχι αυτό καθόλου. Θα σε πάω πάλι στην ανεργία, ότι είναι πρωταθλήτριες οι γυναίκες στην ανεργία με ποσοστά. Αυτό κρατάω. 25,3% από 18,7% που ήταν μόλις τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Οπότε ίσως είναι ένας λόγος αυτός για να ανοίξει ένας διάλογος και να δούμε βεβαίως τι γίνεται. Είπα μαγικές συνταγές και λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά σίγουρα είμαστε όλοι προβληματισμένοι. Λοιπόν, Ιουλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία Αναστασοπούλου τώρα. Έχουμε ένα καλό νέο, τουλάχιστον. Δωρεάν εξετάσεις, Μαρία, με αφορμή καλό σου απόγευμα την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας για εμάς τις γυναίκες. Πού, πότε και προλαβαίνουμε να πάμε. Βεβαίως. Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα και μια πάρα πολύ σημαντική προσφορά για όλες τις γυναίκες. Ο Όμιλος Υγεία, λοιπόν, προσφέρει ένα ατομικό πρόγραμμα εξωτερικών ιατρίων για ένα χρόνο σε όσες ενδιαφερόμενες, σε όσες γυναίκες επισκεφθούν σήμερα το Μητέρα. Αρχικά είχε προγραμματιστεί, είχε δοθεί προθεσμία μέχρι τις 12 το μεσημέρι, ωστόσο επειδή υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δόθηκε παράταση μέχρι και τις 8 το βράδυ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει διάρκεια ένα χρόνο και περιλαμβάνει απεριόριστες ιατρικές εξετάσεις και επισκέψεις σε γιατρούς 34 ειδικοτήτων. Επίσης, στο αμφιθέατρο Νικόλαος Λούρος, στο Μητέρα, σήμερα διανέμεται επικοινωνιακό υλικό για τον εορτασμό βεβαίως της ημέρας και ενημέρωση για την πρόληψη, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό βεβαίως για όλες τις γυναίκες. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, μέχρι τις 8 το απόγευμα, όσες κυρίες μας ακούν και ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν το χώρο και να πάρουν αυτή την προσφορά. Μάλιστα. Ό,τι πιο σημαντικό η πρόληψη. Μαρία Αναστασοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς μπορεί το κίνημα της πατάτας να βρει ένα site, το sendeasy.gr και βεβαίως οι μετακομίσεις που έχουν αυξηθεί, γιατί όλοι ψάχνουν για ένα φθηνότερο ενοικίο, για ένα σπίτι που θα μας κοστίζει λιγότερο, αλλά ψάχνουμε και μια μεταφορική που θα μας κοστίσει λιγότερο. Καλωσορίζοντας τον εμπνευστή αυτής της σελίδας, τον κύριο Γιάννη Κρίγκο. Καλό σας απόγευμα. Sendeasy.gr. Τι θα στείλουμε ευκολότερα μέσα από το Sendeasy και φθηνότερα? Τα πάντα. Τα πάντα. Οτιδήποτε θέλετε να μεταφέρετε. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα email να έχει κάποιος χρήστης και μπορεί να μεταφέρει το οτιδήποτε. Το Sendeasy.gr είναι μια πλατφόρμα που προσφέρει οικονομικές μεταφορές και μετακομίσεις. Στην ουσία γίνεται μέσω δημοπρασίας η όλη διαδικασία και έχει πολλά ωφέλη ο χρήστης, κυρίως οικονομικά. Τώρα, μιας και μιλάμε, θα κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Κόστησε πολλά για να φτιάξετε την ιστοσελίδα αυτή, γιατί πολλοί μπορεί να μας βλέπουν τώρα και να σκεφτούν ότι και αυτοί ενδεχομένως να βρουν διέξοδο στην ανεργία μέσω μιας τέτοιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ήταν δύσκολο, βρήκατε γραφειοκρατία, χρειαστήκατε πολλά λεφτά, απογοητευτήκατε, το κάνατε εύκολα? Πώς ακριβώς ήταν η διαδικασία? Κοιτάξτε, εύκολο δεν ήταν το να φτιαχτεί μια τέτοια ιστοσελίδα. Καθώς έπρεπε να συνδέσουμε ταυτόχρονα πολλούς παράγοντες, μεταφορικές εταιρείες, τη χρηστικότητα του site για να είναι πιο εύκολο για το χρήστη και να καταφέρουμε να φτιάξουμε μια πλατφόρμα. Ναι, μα ποτέ. Mm-hmm. Τώρα μια τελευταία ερώτηση. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί το κίνημα της πατάτας πώς ακριβώς συναντάει το Sendeasy? Το Sendeasy στο κίνημα της πατάτας, το κίνημα της πατάτας είναι κάτι που είναι πολύ οικονομικό για όλους. Το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος, αυξάνονται σε όλες τις πόλεις. Έτσι και το Sendeasy μπορεί με τις μεταφορές να βοηθήσει το κίνημα της πατάτας για να μπορεί να χαμηλώσει το κόστος της μεταφορές. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια και καλή επιτυχία βεβαίως. Πάμε τώρα, αλλάζοντας τελείως θέμα, να βρούμε τον Δημήτρη Καραστεφανή αλλά και την Αντιγόνη Παφίλη. Που, Δημήτρη, παρότα στοιχεία που τα έχουμε πει, βλέπουμε τώρα και την Αντιγόνη Παφίλη με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, μέσω της τεχνολογίας και η Αντιγόνη μας κάνει τα δικά της τα κόλπα. Η κάμερα.
Τι λες, Κωνσταντίνε? Η κάμερα μου μυρίζει στράτο, αλλά δεν μπορεί, ναι, δεν μπορεί να είμαι βέβαιος. Για αυτό, για το πλάνο της Αντιγόνης. Λοιπόν, πρέπει να πατάει το κουμπάκι όμως συνέχεια, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, Δημήτρη, ξεκινούμε από σένα. Παρότι η εγκληματικότητα είναι στα ύψη, παρότι συνέχεια γίνονται εξαρθρώσεις και από την αστυνομία και σε ληστές και σε σπήρες κτλ. Όμως, από ό,τι καταγράφει το ρεπορτάζ της Αντιγόνης Παφίλη, δεν έχουν αυξηθεί από τους Έλληνες οι αγορές σε πόρτες ασφαλείας, σε συστήματα. Προφανέστατα γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Τι λέει όμως το ρεπορτάζ πρωτίστως? Λοιπόν, εγώ αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω όσον αφορά τις πόρτες ασφαλείας. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο κόσμος πλέον αρχίζει και παίρνει κάποια μέτρα ασφάλειας. Στο σπίτι του τουλάχιστον, γιατί στον δρόμο δεν μπορεί να πάρει κανένα μέτρο. Είναι δεδομένο. Εγώ θα σας πω ότι μέσα στο 2011 είχαμε 90.000 τουλάχιστον κλοπές και διαρρήξεις το 2011 στην Αττική, γιατί σε ολόκληρη τη χώρα είχαμε τουλάχιστον 188 περίπου χιλιάδες κλοπές και διαρρήξεις, 6.500 ληστείες είτε στη μέση του δρόμου, είτε εισβολές σε σπίτια, είτε ληστείες σε τράπεζες, σε οργανισμούς, περίπου 15 με 20 mm-hmm. την ημέρα, και 75 τουλάχιστον κλοπές αυτοκινήτων ημερησίως. Από το 2012, από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα, έχουμε τουλάχιστον 20 ληστείες ημερησίως σε ολόκληρη τη χώρα, 175 με 210-220 κλοπές και διαρρήξεις σε ολόκληρη τη χώρα. Και πάει λέγοντας, νωρίτερα μιλήσαμε για ληστές, νωρίτερα μιλήσαμε για... Τα βλέπουμε κιόλας, Δημήτρη, τα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Ναι, 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 βλέπετε ότι το 300% η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία 340, η Κρήτη 700%. Και μιλάμε για εισβολές σε σπίτια, 132% είχαμε τις εισβολές σε σπίτια. Και αυτό που βλέπουμε, η μέση αύξηση στην Ελλάδα, μιλάμε μόνο για ληστείες, δεν μιλάμε για κλοπές και διαρρήξεις. Κάποιος χτυπάει το κουδούνι πάντως, δίπλα. Εγώ βλέπω μια Παφίλη. Αντιγόνη, Δημήτρη, μείνε κοντά μας. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Πού είστε καταρχήν, λύστε μας αυτή την απορία. Ποιος είναι? Έχω μπει σε άλλη θέση τώρα, δεν είμαι σε θέση ρεπόρτερ, είμαι σε θέση έξω από την πόρτα. Έχω φάει πόρτα. Γιατί κλείνει συνέχεια το μηχάνημα και πατάτε το κουμπάκι? Για καλό ήρθες ή για να πάρεις τα σεμενάκια και να φύγεις? Γιατί εσείς που είστε από μέσα, πατάτε το κουμπάκι για να μας δείτε εμάς που είμαστε απ' έξω και να τσεκάρετε ποιον θα αφήσετε σπίτι σας να μπει, αν έχετε αυτή την επιλογή. Μετά θα σας δείξουμε στις περιπτώσεις που δεν έχεις επιλογή τι κάνεις. Λοιπόν, πάμε, είμαστε με τον κύριο Σιάμο. Και θέλω να τον ρωτήσω, γιατί βρισκόμαστε σε ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας με πόρτες ασφαλείας και κανονικά θα έπρεπε να έχουμε καταγράψει τρελή αύξηση στις πωλήσεις της πόρτας ασφαλείας. Ωστόσο, ο κόσμος παραμένει. Υπάρχει κίνηση, απλά ζητάει τι, χαμηλότερες τιμές? Να σας πω τι γίνεται. Γεια σας, Παναγόλα. Γεια σας. Ισχύει το εξής. Εμείς εδώ άκουσα τον κύριο που έλεγε προηγουμένως. Το Δημήτρη, τον Καραστεφάνη. Για τις τοπές, για τις διαρρήξεις, για όλα αυτά τα πράγματα. Ακούστε τι γίνεται. Δεν έχουμε πάρα πολύ πτώση. Έχουμε μια μικρή πτώση, 20% περίπου. Γιατί ισχύει, επειδή ο κόσμος φοβάται. Θεωρεί απαραίτητο ότι πρέπει να βάλει μια πόρτα σπίτι του. Και αυτό είναι αλήθεια, ότι πρέπει να βάλει μια πόρτα σπίτι του. Γιατί έχει μια ασφάλεια, αισθάνεται μια ασφάλεια, πρέπει να προστατεύσει ορισμένα πράγματα, πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του. Έχετε ρίξει σας... στη μέση σας και στην υπάρχει αυτό το θέμα, να είναι για να πουλήσει κανείς, υπάρχει μια έκπτωση. Φτιάχνετε καμιά πόρτα στην Ελλάδα? Γιατί αν φτιάχνουμε... Ναι, ναι, καμιά πόρτα φτιάχνετε στην Ελλάδα ή έρχονται όλες οι Ιταλίες? Εγώ είμαι παραγωγική μονάδα. Αυτός η εταιρεία είναι ελληνική. Κατασκευάζει στην Ελλάδα. Ναι. Η επωνυμία είναι αυτή που βλέπετε. Αυτά θέλουμε, κύριε Σιάμο. Να την πούμε, δεν είναι κακό να την πούμε. Είναι Σιάμο η επωνυμία. Είμαι γνωστός. Έτσι, να δούμε. Οι πόρτες είναι αυτές που είναι. Είναι να ρωτήσουμε λίγο κάτι τώρα, γιατί ανησυχούμε. Και γιατί, κύριε Σιάμο, πολλοί μας λένε ότι πλέον, και το καταγράφει και το ρεπορτάζ του Δημήτρη, έτσι, Δημήτρη, ότι πλέον οι ληστές μπορούν και ανοίγουν χωρίς την ουσία να κάνουν διάρρηξη. Ακόμα και τις πόρτες ασφαλείας ισχύει αυτό. Και τι πρέπει να κάνουμε? Ποια είναι αυτή η πόρτα που πραγματικά μας προστατεύει? Ναι, ναι, ισχύει το εξής. Τα ξέρω εγώ αυτά, γιατί είμαι στη δουλειά. Υπάρχουν πόρτες για φτηνές και ακριβές. Πρέπει μια πόρτα να έχει βασικές προδιαγραφές. Εάν δεν έχει βασικές προδιαγραφές, είναι λάθος η πόρτα. Είναι λάθος η επιλογή, είναι λάθος η κίνηση, είναι σαν να μην υπάρχει πόρτα. Τι πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να κάνει πρέπει να κάνει ένα ρεπορτάζ αγοράς αυτός που αγοράζει την πόρτα. Δηλαδή, θα πρέπει να έρθει σε μένα, να δει την πόρτα πώς είναι, να πάει σε έναν συνάδελφο, να δει τι παρέχει, τι προσφέρει. Μια πόρτα βασικά πρέπει να έχει μια τέτοια περίπου θωράκιση. Αυτή που βλέπετε εδώ. Όχι μόνο η δική μου, και οποιαδήποτε πόρτα. Οποιαδήποτε. Δηλαδή πρέπει να έχει αυτό το μέτρο, όπως θα βλέπετε τα μέτρα εδώ περίπου. Κομάντο η πόρτα. Λοιπόν,
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά να τονίσουμε και κάτι άλλο που λέγαμε πριν. Το πόσο στοιχίζει είναι το θέμα, αν μου επιτρέπετε. Και το πόσο στοιχίζει. Μία πόρτα στοιχίζει, ξεκινούν από 900 ευρώ περίπου. Πού να τα βρούμε τώρα. Για να καταγράψουμε την πτώση σε σχέση με πέρυσι. Δύο συντάξεις τέλος. 1050 περίπου. Συν μισό ευρώ. Ναι, αυτό που λέγαμε με την κυρία εδώ είναι ότι παρατηρείται τώρα μια ζήτηση ότι μπορεί κανείς να βάλει μια πόρτα μέχρι στο διαμέρισμα που κοιμάται. Δηλαδή ο πελάτης φοβάται, αν μπει από το παράθυρο, βάζει μια πόρτα στο διαμέρισμα που κοιμάται. Σας ευχαριστούμε. Δεν διακρίνει αν είναι πόρτα. Αντιγόνη, κύριε Σιάμο, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, στα γρήγορα, Δημήτρη, να δούμε και το χάρτη εγκληματικότητας μέσα από το sky.gr, την ιστοσελίδα μας. Ο χάρτης εγκληματικότητας ανανεώνεται συνεχώς. Βλέπετε ότι σε όλη τη χώρα υπάρχουν ληστείες. Σε κάποια σημεία τα οποία δεν υπάρχει το κόκκινο σημάδι, δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται. Είναι πάρα πολλές και καταγράφονται περίπου 40 με 50 τουλάχιστον. Πώς να στο πω, ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις. Το θέμα είναι ότι εμείς θέλαμε με αυτόν τον χάρτη να δείξουμε ότι τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας και μακάρι να ήταν άδειος. Αυτό που είπε και ο κύριος Χρυσοχοίδης σήμερα, ότι θα μπουν άλλοι 1.800 αστυνομικοί την ημέρα, νομίζω ότι θα ρίξει τουλάχιστον τους ανθρώπους που πει. Αυτά όλα τρομοκρατούν τον δύο δευτερόλεπτα την ίδια μέρα που ο Ευρωπαίος αξιωματούχος γυρνάει και μας λέει ότι «Α, κοιτάξτε, και άμα δεν λύσετε το θέμα των λαθρομεταναστών, θα σας πετάξουμε και έξω από το Σέγγεν». Δημήτρη Καραστεφανή, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εμείς αυτή την ώρα ακριβώς θα πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, πριν πάμε στην προσφορά μας, θέλω στα γρήγορα να διαβάσω ένα μήνυμα και να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Μου λέει ο Λάμπρος Λουκ, Εύα, τι Twitter κάθεσαι και διαβάζεις. Εμείς εδώ τι ρόλο παίζουμε. Ο πιο πολύς κόσμος είναι εδώ, μη μας σνομπάρεις. Δεν σας σνομπάρω. Το εδώ είναι το Facebook. Το εδώ είναι το Facebook, το βλέπουμε και στις οθόνες μας. Το κάνουμε να αλλάξει. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και άλλα μηνύματα. Πάμε τώρα να πούμε την προσφορά μας. Παίρνετε κινητό, γράφετε live, αφήνετε ένα κενό. Ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 1900 Club Αγία Άννα Summer Resort. Έχει και γιούρτι. Έχει γιούρτι λοιπόν. Σαν τον Τζέγκις Καν, θα σε μέσα στις μαξιλάρες να πας με 4-5 ωραία γυναίκες. Ωραία φαίνεται πάντως, πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτικό φαίνεται. Και μεγάλη κρεμάστρα καφασωτή. Πίσω, live και ενώ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 1900. Λοιπόν, για να μην νομίζετε λοιπόν ότι συνομπάρουμε το Facebook, να σας πω αμέσως μετά τον Γιώργο Κεραμιτζόγκλου ότι σε λίγο η Σοφία Τσίπα από το Facebook θα δώσει δώρο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι ή του Facebook. Γιώργο Κεραμιτζόγκλου, θα πάρουμε τα παλιά μας κινητά, ό,τι αξεσουάρ έχουμε και δεν έχουμε στο σπίτι, γιατί έχουμε ακόμα πράγματα που έχουν μείνει και θα έρθουμε να ανακυκλώσουμε. Δώσε μας ραντεβού. Και έχουμε δύο σημαντικές δράσεις λοιπόν αυτό το Σάββατο, 10 Μαρτίου. Θα δουλέψουμε στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει λοιπόν το πρόγραμμα αυτό σε συνεργασία με τη Vodafone πάνω Θεσσαλονίκη και θα είμαστε το Σάββατο από ώρα 11 το πρωί στον πεζόδρομο της Οδού Αριστοτέλους, είναι μετά την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, με την Οδό Τσιμισκή. Σε αυτή τη λοιπόν διασταύρωση θα είμαστε, κεντρικό σημείο στην Θεσσαλονίκη, από 11 το πρωί έως 2 παρατέταρτο και την ίδια μέρα θα είμαστε στην Κηφισιά, στην Οδό Κασαβέτη, στον αριθμό 6, ακριβώς στον εμπορικό δρόμο της Κηφισιάς για να ανακυκλώσουμε παλιές κινητές συσκευές, δηλαδή παλιά κινητά τηλέφωνα τα οποία δεν χρειάζεστε, αξεσουάρ, όπως είναι φορτιστές, Bluetooth, έτσι, καλώδια, ακουστικά τα πάντα. Και να ξέρετε ότι αυτές οι συσκευές διαλύονται, παραδίδονται στη Vodafone από εμάς, που ναι, τα φέρετε, διαλύονται σε εργοστάσια ανακύκλωσης και γίνονται άλλα υλικά. Δεν πηγαίνουν σε κανένα παραεμπόριο, δεν πηγαίνουν σε καμία άλλη γραμμή παραγωγής. Πολύ γλυκό πάνω. Γίνονται. Πολύ γλυκό, ε. Σου κλέβει την ατάκα, Γιώργο. Το ξέρω. Έτσι. Έχει γίνει σήμα κατά τεθέν. Λοιπόν, θα πάρουμε και δώρο, έτσι, και ένα πολύ γλυκό δώρο. Όχι ένα πολύ γλυκό, θα έχουμε 19 πολύ γλυκά δώρα και στη Θεσσαλονίκη και στη Κηφισιά. Από 19 δώρα λοιπόν στις δύο αυτές μεγάλες πόλεις για να δουλέψουμε αυτό το Σάββατο, 10 Μαρτίου. Μέσα στο πνεύμα της εποχής, κάνε το κινητό σου καρέκλα αφού έχεις κάνει το μισθό σου χαρτζιλίκι. Όχι μόνο αυτό. Πάμε, παιδιά. Πάμε. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο να μας ενημερώσεις λοιπόν για τις δράσεις της ανακύκλωσης. Πάμε, Σοφία Τσίπα, λοιπόν, τώρα πολύ γρήγορα. Σοφία, με ποιο τρόπο. Σε μια πολύ γλυκιά παράσταση. Σε μια πολύ γλυκιά παράσταση και με ποιο τρόπο στο Facebook πολύ γλυκά θα κερδίσουν δύο προσκλήσεις για τη λυρική σκηνή. Για να σοβαρευτούμε. Ξεκινάει από αύριο η δεύτερη περίοδος παραστάσεων για τη μεγαλειώδη όπερα του Ζουζέπε Βέρτι, Ένας χορός μεταμφιεσμένων. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα έργα του Βέρτι, που συνενώνει το γνώριμο ιταλικό πάθος του συνθέτη με τη λαμπρότητα της γαλλικής
Ελληνικής Όπερας που υπήρξε πρότυπό του. Πραγματεύεται τη δύναμη της εξουσίας, τον έρωτα και την προδοσία 9, 11, 15 και 18 Μαρτίου στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καριτινού και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαυρίκιου. Λοιπόν, Σοφάκη, λοιπόν, που ενδιαφέρεστε. Αλιβέρτη και Αλιβέρτη. Έτσι. Σοφάκη, οι δύο πρώτοι λοιπόν που θα γράψουν τι, για πες μας λίγο στο Facebook. Λοιπόν, οι δύο πρώτοι θα γράψουν ένα χορό με τον βιασμένο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επιθυμία σε ευχαριστούμε. Σοφία, λοιπόν, στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις πόρτα, μας γράφεις σχετικά με το θέμα της ασφάλειας και με αυτό το μήνυμα θα πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Προσφορά λοιπόν που ταξιδεύουμε όλη τη βδομάδα και αύριο στην Αγία Άννα. Στο Club Αγία Άννα λοιπόν, Summer Resort, live και ενώ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 19%. Διευκρινίζουμε, είναι μια τιμή προσφοράς. Δεν είναι δώρο, δεν είναι διαγωνισμός, αλλά είναι μια πολύ καλή τιμή, εάν και εφόσον το κρίνετε εσείς βεβαίως αυτό, για να ταξιδέψετε. Live και ενώ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 19%. Λοιπόν, σήμερα είναι η γιορτή της γυναίκας. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα της Procter & Gamble, οι Ελληνίδες μαμάδες θεωρούν ότι ο ρόλος τους έχει αλλάξει σε σχέση με αυτό των δικών τους μαμάδων. Ως μεγαλύτερη αλλαγή θεωρείται η αύξηση της έμεσης εργασίας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η πεποίθηση ότι ο παραδοσιακός ρόλος της μητέρας και νοικοκυράς που ίσχυε για τις μαμάδες τους έχει αλλάξει σε σχέση με αυτό της μάνατζερ, του μάνατζερ της οικογένειας. Η έρευνα έδειξε ότι οι Ελληνίδες μαμάδες έχουν λιγότερο από 40 λεπτά κατά μέσο όρο ελεύθερο χρόνο την ημέρα για τον εαυτό τους, ενώ θεωρούν ότι συγκριτικά με τις μητέρες τους την ίδια περίοδο της ζωής τους έχουν πολύ λιγότερο ελεύθερο χρόνο. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι μητέρες κλήθηκαν να φανταστούν μια μηχανή του χρόνου να τις πηγαίνει πίσω σε μια χρυσή εποχή για την μητρότητα. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι σε ποσοστό 43% και 25% οι μαμάδες επέλεξαν να γυρίσουν στις δεκαετίες του 80 και του 90 αντίστοιχα, καθώς χαρακτηρίστηκαν ως καλύτερες εποχές από τις Ελληνίδες μαμάδες που ζουν την σημερινή σκληρή οικονομική πραγματικότητα. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία, το 93% των Ελληνίδων μαμάδων, αναγνωρίζει ότι η χρήση μοντέρνων οικοσκευών και καινοτόμων προϊόντων καθημερινής χρήσης τις βοηθάει να εξοικονομήσουν χρόνο, κάνοντας τη ζωή τους πολύ πιο εύκολη. Το 62% των μαμάδων επέλεγε να αξιοποιήσει το χρόνο αυτό με τα παιδιά τους και όχι για τον εαυτό τους. Λοιπόν, κάπου εδώ και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Respect, Ελληνίδα μάνα, αθλητικός ποδοσφαιρικός όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας. Χρόνια πολλά σε όλους. Τις καλές ειδήσεις ημέρες. Περαστικά στη Μέλινα Τσέλιο. Εμείς αύριο Παρασκευή, λίγο πριν τις 3 και πάλι κοντά σας. Καλό σας απόγευμα.